Η εφημερίδα Χριστιανική με την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για ένα σοβαρότατο θέμα. Το θέμα Μασονία και Νέα Τάξη, σχέσεις του τεκτονισμού με τον χριστιανισμό, την πολιτική και τη δημοκρατία. Όπως θα προκύψει από τις εισηγήσεις, αλλά και από όσα γνωρίζουμε, είναι πολύ σημαντικό για τη σημερινή εποχή. Γι' αυτό και οργανώθηκε αυτή η ημερίδα και αξίζει να εξαρθεί το ενδιαφέρον της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός που ανέλαβε υπό την αιγίδα της την εκδήλωση αυτή. Οι ομιλητές οι οποίοι θα παρουσιάσουν το θέμα είναι ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριος Κώστας Σαρούχας, δημοσιογράφος και συγγραφέας εκλεκτού και διαφωτιστικού βιβλίου για τη Μασονία, και ο κύριος Μιαράκης Εμμανουήλ, δημοσιογράφος και πρόεδρος της Χριστιανικής Δημοκρατίας. Η εκδήλωση αφιερώνεται σε δύο μακαριστούς πλέον αδερφούς μας, τον πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, αρχιμανδρίτη, του οποίου εορτάζουμε τα 20 χρόνια, και ο οποίος εκτός από άλλα εκλεκτά εκκλησιαστικά βιβλία του, έχει γράψει και ένα βιβλίο «Η Μασονία υπό το φως της αληθείας». Επίσης, προς τιμήν του Νικολάου Ψαρουδάκη, ο οποίος ήδη εδώ και 3 χρόνια έχει αποθάνει και έγραψε πολλά βιβλία πολιτικού, δημοκρατικού περιεχομένου και ιδιαίτερα τα τελευταία του χρόνια, αλλά και πριν, ασχολήθηκε με το θέμα της Μασονίας και έχει γράψει περί τα 10 βιβλία, σύνολο περίπου 2.000 σελίδες, αλλά και από το 1956 άρχισε έναν αγώνα επίμονο και αποκαλυπτικό για το θέμα Μασονία και Ελλάδα και Χριστιανισμός. Σας έχει δοθεί ένα τετρασέλιδο ενημερωτικό, έχει μερικά ψήγματα τα λέγαμε, βασικά κείμενα, και πρώτα απ' όλα το κείμενο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας Ελλάδος του 1933 που κατεδίκασε τη Μασονία, και άλλα κείμενα όπως του μακαριστού Επιφανίου Θεοδωροπούλου και Ψαρουδάκη, αλλά και του κυρίου Κώστα Τσαρούχα και άλλων. Επίσης σας δόθηκε και ένα ψήφισμα το οποίο έχει τα βασικά σημεία που δείχνουν το χαρακτήρα και τη δράση και την επικινδυνότητα της Μασονίας στους σημερινούς καιρούς, και θα σας παρακαλέσουμε, αφού ακούσετε τους ομιλητές και ρίξετε μια ματιά, εφόσον συμφωνείτε, να το υπογράψετε και να το παραδώσετε κατά την έξοδο. Στην είσοδο, όπως δείτε, όπως είδατε ίσως, έχουμε το ημερολόγιο της εφημερίδας Χριστιανική, το οποίο αναφέρεται στο πολύ σοβαρό θέμα Ελληνισμός και Χριστιανισμός, πώς διασώθηκαν τα αρχαία μνημεία και η ελληνική παιδεία, όπου περιέχονται πολλά κείμενα εκλεκτών συγγραφέων και εκτός των άλλων και του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού. Επίσης υπάρχει το νέο φύλλο της εφημερίδας, όπου εκεί υπάρχει εκτενέστερο αφιέρωμα με πολύ σημαντικά ενημερωτικά στοιχεία για το θέμα Μασονία. Μπορείτε να το προμηθευτείτε το φύλλο αυτό της Χριστιανικής. Θα σας παρακαλέσω να δείξετε ένα ενδιαφέρον και τις εκδόσεις που έχουμε έξω, διότι με αυτόν τον τρόπο και με καμία άλλη ενίσχυση προχωρεί και επιβιώνει
και αγωνίζεται η χριστιανική, κάνοντας έναν πνευματικό και κοινωνικοπολιτικό αγώνα εδώ και 57 ήδη χρόνια. Θα σας παρακαλέσω να προσέξετε τις εκδόσεις αυτές κατά την έξοδο. Θα παρακαλέσω τώρα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, κύριο Σεραφείμ, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Μεταλληνέ, ελογιμοτάτη κυρία καθηγήτρια Μαρία Μαντουβάλου, ελογιμότα κύριε Τσαρούχα, πανοσιολογιότατη και δεσιμολογιότατη πατέρες και αδελφοί, κυρίες και κύριοι. Καθώς μελετά κανείς τα τυπικά των μοιήσεων και τελετών της Μασονίας, εντυπωσιάζεται από την αυστηρά τήρηση του τυπικού, ως να είναι Θεός δωτο κείμενο, καθώς και από τη μεγίστη ευσέβεια και πίστη των Μασόνων στον Θεό της Μασονίας, μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος, κρυπτογραφικά ματς, το οποίο των αγιασμών, ευλογίαν και βοήθειαν επικαλούνται διαρκώς δια τα έργα τους, τα συνεδρίας τους και τη ζωή τους, με την επίκληση του ονόματός του, η Στοά, άρχεται των εργασιών της και με την ιδία επίκληση κλείει αυτάς. Εις αυτόν ορκίζεται πίστην ομοιούμενος και εις το όνομά του καθιερούνται ως μέλος της Στοάς. Αποτελεί επομένως πολύ σημαντικό γεγονός να γνωρίζουμε ποιος είναι αυτός ο Θεός, ο κρυπτογραφικά αναφερόμενος ως Ματς, γιατί από το ποιος είναι κρίνεται και η αξιοπιστία του και η σοβαρότης των οπαδών του. Εις τον Θεόν οδηγείται κανείς είτε με την ανθρωπίνη επίπνοια και σκέψη, είτε με την αποκάλυψη. Μελετώντας ο άνθρωπος τον κόσμο, τον εαυτόν του και τη ζωή του, οδηγείται με τη σκέψη και τη λογική ότι όλα τα θαυμάσια πράγματα που τον περιβάλλουν ως μακρόκοσμος ή μικρόκοσμος δεν είναι δυνατόν να είναι έργα της τυχαιότητος ή του εαυτού των. Διότι άλλος δεν θα τα καθόριζε το όριο, η σχετικότης και η έλλειψης. Επομένως, είναι δημιουργήματα και όχι αυτοδημιουργήματα. Η έννοια του δημιουργού αποτελεί αναγκαστικό συμπέρασμα από την μελέτη του κάθε δημιουργήματος. Ο νόμος δε του αιτίου και του αιτιατού έχει γενική εφαρμογή εις πάντα, ορατά και αόρατα, υλικά και πνευματικά, με μοναδική εξαίρεση τον αληθινό Θεό, το οποίο η αιτία βρίσκεται εντός του, οφείλει δηλαδή την ύπαρξή του μόνον στον εαυτόν του. Η ενότητα του σύμπαντος και του περιεχόμενου και στους νόμους και στην τάξη που το διέπει προϋποθέτει μία ενιαία πηγή η οποία απεκαλύφθη εν χώρο και χρόνο ως μοναδικότητα και αυθεπαρξία στην χριστιανική αλήθεια του τρισυποστάτου Θεού, του ζώντος εις τους αιώνας. Ο ενσαρκωθής Υιός και Λόγος του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο, εκείνος απεκάλυψε το σχέδιο για τη σωτηρία του κόσμου και την θέωσή μας. Η αληθινή λοιπόν πληροφόρηση και γνώση για το είναι του αληθινού Θεού προέρχεται από τον ίδιο, είναι ειδικών του δώρων. Οι ανθρωπίνης επιπνίας θρησκευτικές παραδοχές
άρχονται και τελειούνται μέσα στον ανθρώπινο λόγο, δεν έχουν καμία προοπτική και είναι θνησιγενείς και ευάλωτες. Αντιθέτως, στη χριστιανική Αποκάλυψη, ο Θεός παρουσιάζεται με όλη την πληρότητα της αγάπης Του και την φιλοστοργία της καρδίας Σου. Στο όρο Σινά η ανθρωπότητα πληροφορήθηκε το όνομα του Θεού, που απήντησε στην ερώτηση του Μωυσέως «Εγώ είμαι ο Ον». Και ο Χριστός, προσευχόμενος κατά την αρχιερατική του προσευχή, διεσάλπισε «Εφανέρωσα το όνομά Σου της ανθρώπης, ους δεδοκάσμου εκ του κόσμου» και συνεπλήρωσε «Αύτη εστί η αιώνιο ζωή, η αναγινώσκωση σε τον μόνο αληθινόν Θεόν και ο αναπέστηλας Ιησούν Χριστό». Κατά ταύτα, ό,τι γνωρίζουμε για τον αληθινόν Θεόν, το γνωρίζουμε από τον ίδιο. Δεν το ξέρουμε από η δική μας έρευνα. Είναι δωρεά της αποκαλύψεώς Του και όχι της ανθρωπίνης προσπαθίας μας. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, πώς η Μασονία τολμά να παρουσιάζει έναν καινούριο Θεό που εκ πρώτης όψεως εμφανίζεται ως ανθρώπινο κατασκεύασμα, προσκαλούσα τα μέλη της να προσεύχονται και να επικαλούνται αυτό το ανύπαρκτο άνθρωπο δημιούργημα. Υπάρχει ίχνος σοβαρότητος και λογική σε αυτό? Και επειδή όταν ένα προφανώς παράλογο και ασύστατο πράγμα προωθείται από ανθρώπους κάθε άλλο παρά αφελής και ανοήτους κατά κόσμον, το συμπέρασμα προκύπτει ευθέως ότι ανθρώπινο κατασκεύασμα είναι μόνον η μάσκα την οποία προβάλλει εντέχνως η Μασονία με το κρυπτογραφικό όνομα ΜΑΤΣ, Μέγας Αρχιτέκτον του Σύμπαντος. Η οντότης ύπαρξης που κρύπτεται πίσω από αυτήν τη μάσκα και αποκαλύπτεται μόνο σε όσους έχουν υποστεί πλήρη θεοσοφική πλήση εγκεφάλου, είναι ο πολυώνυμος αρχαίκακος όφης, ο αρχαίος πτερνιστής, ο μισάνθρωπος και μισόκαλος αιωσφόρος, η σατανάς ή διάβολος, και αυτό το όντως τρομακτικό δεν το λέμε εμείς, το αποκαλύπτει στην εντός της το ΑΣ δημοσιότητα ο 33ου βαθμού μασόνος Κωστής Βενισσαρόπουλος και επί πολλά έτη διευθυντής του θεοσοφικού περιοδικού Ηλισσός με το βιβλίο του 7 μαστεκτονικέ ομιλίε εις 18ων Αθήνε 1974 εις το 6ο κεφάλαιόν του επιγραφόμενον η έννοια του μεγάλου αρχιτέκτονος του Σύμπαντος. Ιερά Μητρόπολης Πειραιός, χυμαζομένη εκ της δράσεως και λειτουργίας εντός των δικαιοδοσιακών της ορίων 15 μασονικών στοών, ανηκόντων τόσον εις την λεγόμενη μεγάλη στοά της Ελλάδος, όσο εν και στους αποσχιστέντας εξ αυτής, θεωρεί υψής την ευλογία του Τρισαγίου και Παναχράντου Δομήτρου Εκκλησίας και Σωτήρος ημών Κυρίου Ιησού Χριστού, την διοργάνωση της σημερινής ημερίδος υπό του δημοσιογραφικού οργάνου της Χριστιανικής Δημοκρατίας, εφημερίδος Χριστιανική, και αναπέμπει απείρους δοξαστικάς ευχαριστίας εις των Τρισάγιων Θεών για την επιδαψίλευση της σημερινής ευλογίας Του, αλλά και αδιακτότους ευγνώμονας ευχαριστίας εις τους διοργανωτάς και στους ομιλητάς της ημερίδος, τον εδεσιμολογιότατον και λογιμότατον πατέρα Γεώργιον Μεταλλινόν, ομότιμον καθηγητήν του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον εντυμολογιότατον κύριο Εμμανουήλ Μιλιαράκην, πρόεδρον της Χριστιανικής Δημοκρατίας και τον αγωνιστήν του δημοσιογραφικού λόγου και δόκιμον συγγραφέα και έγκριτον διαπρίσιο κήρυκα των Δημοκρατικών Ελευθεριών κύριο Κωνσταντίνο Τσαρούχαν. Ως αυτός ευχαριστούμεν εκ προσώπου της Καθημάς Αγιωτάτης Μητροπόλεως
των εξοχότατων και φίλτατων δήμαρχων Πειραιός κύριο Παναγιώτη Φασούλαν, δια την δωρεάν παραχώρηση του Κινηματοθεάτρου Αττικών, του συνεργάτας του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας της Πειραϊκής Εκκλησίας, δια την μετάδοση της ημερίδος για των Ερτζιανών κυμάτων, καθώς και όλους ημάς τους παρευρισκομένους και συμμετέχοντας, ως και τους εγγύς και μακράν ακροατάς του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Εις το σημείο αυτών, με τα βαθία συγκινήσεως εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής της ημερίδος και της καθημάς Αγιωτάτης Μητροπόλεως, αφιερούμε τη σημερινή συνάντηση εις την αιώνιον μνήμη των μακαρίων αγωνιστών της αμομή του ημών πίστεως και του ευσεβούς ημών γένους, πρωτιστεύοντας εις τον κατά του σατανισμού αγώνα αείδημον αρχιμανδρίτην κυρών Επιφάνιων Θεοδωρόπουλων και μακαριστών πρόεδρων Νικόλαων Ψορδάκη. Και με τους λόγους αυτούς, παρακαλώ όπως μου με επιτραπεί, ή να κηρύξω την έναρξη της ημερίδος και καλέσω εις το βήμα πρώτον τον δεσιμολογιότατον και λογιμότατον πατέρα Γεώργιον Μεταλλινόν. Ευχαριστώ. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμη κύριε Αντιδήμαρχε και λοιποί εκπρόσωποι αρχών, εκλεκτοί συνάδελφοι πανεπιστημιακοί, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση να συμπεριληφθώ στους ομιλητάς της σημερινής συνάξεως. Έχω κληθεί όχι ως ο ειδικός, άλλοι είναι πολύ ειδικότεροι από εμένα, αλλά ως ιστορικός ερευνητής του νεωτέρου ελληνισμού και επτανήσιος. Εμείς οι επτανήσιοι έχουμε μακρά πείρα από την παρουσία του τεκτονισμού στα νησιά μας. Θα αρχίσω με μια διευκρίνηση, η οποία είναι και η πρώτη ουσιαστική διαπίστωση. Ο τεκτονισμός, η μασονία, είναι εμβόλυμο και επίστακτο μέγεθος στην ελληνορωμαϊκή, την ελληνορθόδοξη κοινωνία και παρασιτεί στο σώμα της με οδυνηρές συνέπειες για την ταυτότητά της. Το σημαντικό, ο τεκτονισμός είναι το κετός ξένων οδύνων. Όσο και μιλούμε για ελληνικότητα, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τον τεκτονισμό, τα κέντρα είναι εκτός Ελλάδος και τις περισσότερες φορές εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ενεργεί τον ιδεολογικό διαμελισμό της ελληνικής κοινωνίας, κυρίως τα υψηλότερα κοινωνικά στρώματά της. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι στα επτάμισα επί Αγγλοκρατίας εφιλοτιμούντο να γίνονται και τέκτονες. Εκείνος ο οποίος γόνος φεουδαρχικής οικογενείας της Μεγάλης Βρετανίας, γιος πρωθυπουργού, ιδρυτής της Ιωνίου Ακαδημίας, του πρώτου στην ουσία ελληνικού πανεπιστημίου, ο Λόρδος Φρυδερίκος Δημήτριος Γκίλφορντ, βαπτισμένος, κυριολεκτικά βαπτισμένος, σε κολυμπήθρα, ορθόδοξος χριστιανός, ήταν ο μόνος επίσημος της επτανησιακής και κυρίως και ευκυραϊκής κοινωνίας, ο οποίος αποστασιοποιήθηκε ως ορθόδοξος από τον τεκτονισμό της πατρίδος του. Αυτό λέγει νομίζω πολλά πράγματα. Η δράση της μασονίας από τον 18ο αιώνα στον δικό μας γεωγραφικό χώρο εθεμελίωσε την βεβαιότητα στα κατώτερα λαϊκά στρώματα κυρίως ότι η μασονία ταυτίζεται με τον αποκριθισμό και την σκοτεινότητα λειτουργίας και ενεργείας προς τα έξω που εκφράζεται στον χώρο του λαού μας με την διατύπωση. Την ακούω από μικρό παιδί, σαν μασόνος κάνει, είναι σαν μασόνος. Ο ελληνικός τεκτονισμός έχει προέλευση αγγλική. Το ευρετανικό στοιχείο, όποια κι αν είναι η δραστηριότητά του, επιδόθηκε στην ίδρυση αγγλικών τεκτονικών στοών. Η ιεραποστολική αυτή κινητικότητα
ενίσχυε ουσιαστικά και την προώθηση της βρετανικής πολιτικής, όπως αποδεικνύουν τα βρετανικά αρχεία. Στην Καθημάς Ανατολή, η πρώτη στοά που ιδρύθηκε ήταν η στοά της Μύρνης, με πρωτοστάτη σε αυτή την κατεύθυνση τον επιφανή τέκτονα Αλέξανδρο Ντρουμόν. Από την Σμύρνη εξαπλώθηκε ο τεκτονισμός στην Κωνσταντινούπολη με την ίδρυση και εκεί στοάς το 1748. Το ευρωπαϊζόν πολιτιστικό κλίμα και η κοσμοπολιτική πληθυσμιακή σύνθεση ευνοούσε την εισαγωγή νέων ιδεών που έβαινε παράλληλα με την αποδυνάμωση της χριστιανικής πίστεως και του συνδέσμου με την Ορθόδοξη παράδοση. Δεν είναι συνεπώς περίεργο που τέκτονες κατήχαν και σε αυτό το φανάρι ήδη περί το 1755 σημαντικές θέσεις. Στα τέλη του 18ου αιώνος εξάλλου είχαν ιδρυθεί στοές στην Αθήνα, στην Ζαγορά, στα Αμπελάκια, τα Ιωάννινα και τα Ιόνια νησιά. Στη Ζάκυνθο εμφανίστηκε και ο πρώτος θεωρητικός απολογητής του τεκτονισμού, ο κληρικός Αντώνιος Κατήφορος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, που σύμφωνα με το Ελληνορθόδοξο και Ελληνόφωνο τμήμα της, έλαβε νωρίς θέση κατά του τεκτονισμού και της απειλής του εναντίον της Ορθοδόξου παραδόσεως, φρόντισε από την αρχή να πληροφορήσει κατάλληλα τον λαό μας. Η πρώτη θεωρητική καταδίκη του μασονισμού στο κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου έγινε σχεδόν σύγχρονα με τις γνωστές ιδρύσεις των. Μαρτυρία αγιορητικού χειρογράφου υποστηρίζει την έκδοση συνοδικού καταδικαστικού γράμματος ήδη το 1745. Αποκήρυται τους τέκτονες ως αθέους, Οικουμενικός Πατριάρχης Παΐσιος εκ Νικομιδίας. Μία διευκρίνηση είναι αναγκαία. Και στους κολυμπάδες πατέρες, όπως ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, αλλά και ευρύτερα ήδη από την εποχή της Καινής Διαθήκης, οι λέξεις άθεος, θεολογικά, ορθόδοξα, εκκλησιαστικά, έχει άλλη έννοια από αυτή που αποδίδουμε εμείς σήμερα στον όρο. Στην προς Εφεσίους επιστολή λέγεται για τους μη δεχομένους των Ιησούν Χριστών Εβραίους ότι ως άθεοι εν κόσμο ενεργούν, εγεννήθησαν και ενεργούν. Άθεος είναι ο μη δεχόμενος των Θεών. Και όπως μας εξήγησε προηγουμένως και τον ευχαριστούμε γι' αυτό ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, άθεος είναι ο μη δεχόμενος τον Τριαδικό Θεό και όν ο Θεός Πατήρα πέσιλε εις τον κόσμο ως σωτήρα του κόσμου τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Ο άχριστος με γιώτα, ο χωρίς Χριστόν είναι για τους Ορθοδόξους πιστούς άθεος. Ο πατριαρχικός αφορισμός του 1793, Πατριάρχης Νεόφυτος Β, συμπεριλαμβάνει τους Βολτέρους και Φραγμαζόνας και Ρωσούς και Σπινόζες. Ο εκ των κολυβάδων Νεόφυτος Καψοκαλυβίτης έγραφε περί των λεγόμενων Φραγμαζόνων μεταξύ άλλων ότι είναι άθεοι αρνούμενοι των Ιησού Χριστών. Το δε 1791 δημοσιεύθηκε άλλο έργο τρόπεων Ορθοδόξου Πίστεως που συγκαταλέγει των Βολτέρων μεταξύ των ανεδών, φλιάρων, αθέων, φραγμασόνων. Θα ακολουθήσουν δε και άλλα πρόσωπα κατά τον 19ο αιώνα. Εξάλλου, ο τεκτονισμός και η εισβολή του στην Καθημάς Ανατολή ήταν σύμφωνα με τις διαπιστώσεις μου το κριτήριο για τη στάση της Ρωμαϊκής Εθναρχίας, της Εθναρχίας μας, έναντι της Γαλλικής Επαναστάσεως και των ιδεών της. Δεν ήταν όπως κάποιοι ιστορικοί που δυστυχώς αγνοούν τα πράγματα και αγνοούν το υπόβαθρο των πραγμάτων κάποια φιλοδοξία να διατηρήσουν τις θέσεις τους. Υπήρχαν και τέτοια κίνητρα. Αλλά το κύριο κίνητρο ήταν ο τεκτονισμός ο οποίος κινούσε την Γαλλική Επανάσταση. Όχι όμως φυσικά και την Ελληνική. Ήταν ευρύτατα γνωστό ότι ο Βολτέρος και όλα τα βασικά επαναστατικά στελέχη μαζί με τον Ναπολέοντα και τους αδελφούς του ήσαν διακεκριμένοι τέκτονες. Δεν ήταν δύσκολο δε να διαισθανθεί κανείς το καθαρά τότε αντιεκκλησιαστικό και αντορθόδοξο πνεύμα του τεκτονισμού, όπως επεσήμανε ήδη ο Στίβεν Ράνσιμαν. Γράφει
Οι ιδέες του τεκτονισμού του 18ου αιώνα ήσαν εχθρικές προς τις αρχαίες εκκλησίες. Υπήρχαν μάλιστα και μερικοί Έλληνες εκκλησιαστικοί μεταξύ των τεκτώνων, πάντα βρίσκονται παραδείγματα βήμα μέσα στην εκκλησία που εγκαταλείπουν την εκκλησία δια των νυν αιώνα. Συνεχίζω, αλλά το αποτέλεσμα της κινήσεως ήταν να εξασθενήσει η επιρροή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πρόσφατα συνεξέδωσα με τον φιλόλογο κύριο Χαράλαμπο Μινάουγλου, υποψήφιο διδάκτορα και πολλά υποσχόμενο, καλά υποσχόμενο, ένα έργο του 1782 γραμμένο από τον αγάπιο Κολυβά Παπαντονάτο με τον τίτλο «Ανατροπή της φραγμασονικής πίστεως». Το έργο δείχνει μια προχωρημένη γνώση της μασονίας από τους Έλληνες που αντιμετωπιζόταν μάλιστα ως θρησκεία ήδη από τότε, αναιρετική της Ορθοδοξίας και γενικά του Χριστιανισμού. Για να τελειώσω με τα ιστορικά, τον 19ο αιώνα ο τεκτονισμός, η φιλοσοφία και οι επιδιώξεις και μέθοδοι του έγιναν πλέον σαφείς, ιδίως τα αγκροκρατούμενα επτάνησα. Το 1939 συνέταξε πολυσέλιδη ανέρεση του τεκτονισμού ο καθηγητής και έφορος, Ρίτανης δηλαδή, της Ιωνίου Ακαδημίας στην Κέρκυρα, ο ιερομόναχος τότε Κωνσταντίνος Τυπάλτος Ιακωβάτος, ο μετέπειτα συνιδρυτής και επί 20 ετία πρώτος σχολάρχης της Ιεράς Θεολογικής Χάλκης. Είναι γνωστή η αντιτεκτονική στάση του Κοσμά Φλαμιάτου επίσης και του Αποστόλου Μακράκη, όπως τον 20ο αιώνα, τα σχετικά έργα του καθηγητού Παναγιώτου Τρεμπέλα, του Νίκου Ψαλουδάκη, του δημοσιογράφου Τσαρούχα και κυρίως του Βασιλείου Λαμπρόπουλου, δημοσιογράφου. Ιδιαίτερα δε η Εκκλησία της Ελλάδος, μετά την απόφαση της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και την δική της απόφαση το 1933, τηρεί στάση αμετάτρεπτη και σαφή. Η άποψη της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τον τεκτονισμό βασίστηκε στην Αγία Γραφή και την Παράδοση, καθώς και στα επίσημα κείμενα του τεκτονισμού. Η άποψη αυτή εκφράστηκε από την Ορθόδοξη Επιτροπή στο Άγιον Όρος 1930, την Ρωμάτευση της Θεολογικής Σχολής το 1933 και την ιστορική πραγματικά απόφαση και διακήρυξη της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1933, για να ακολουθήσουν ανάλογες μικρότερες διακηρύξεις το 1972, το 1984 και το 1996. Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος υπογραμμίζει τον χαρακτήρα του μασονισμού ως θρησκείας, επιμένοντας εις την επικινδυνότητά του. Διαβάζουμε ένα μικρό απόσπασμα. Η μασονία δεν είναι απλή φιλανθρωπική ένωση ή φιλοσοφική σχολή, αλλά αποτελεί μυσταγωγικό σύστημα όπερ υπομνημνίσχυ τας παλαιάς εθνικάς θρησκείας ή λατρείας, από τον οποίο κατάγεται και τον οποίο συνέχεια και αναβίωση αποτελεί. Τούτο όχι απλώς ομολογούσιν, αλλά και εναυρυνόμενη διακηρύττουσιν αυτή η πρόκριτη των εντεστοές διδασκάλων, βεβαιούνται σε αυτές λέξεσιν με τα ίδια τα λόγια, ότι η μασονία είναι η μόνη επιζήσασα των αρχαίων μυστηρίων και δύναται να αποκριθεί ο φύλαξ αυτών. Μία σημείωση. Βέβαια, πολλοί τέκτονες το αρνούνται. Σημασία έχει, με συγχωρείτε για τη φράση, δεν θέλω να λυπήσω κανένα, αν κατανοούν τι σημαίνει ο λόγος αυτός της Ιεράς Συνόδου και κυρίως αν κατανοούν θεολογικά τι σημαίνει θρησκεία. Ούτως η μασονία αποδεδειγμένη, σημειώνει το κείμενο, αποδεδειγμένος την χάνει θρησκεία μυστηριακή, όλος διάφορος και χωρισμένη και ξένη της χριστιανικής θρησκείας. Έχει συγκριτιστικό χαρακτήρα η μασονία και γίνεται υπερθρησκεία που καταβροχθίζει όλα τα άλλα θρησκεύματα. Στη Γερμανία έμαθα, κυρία Μαντουβάλου, εκλεκτές συνάδελφε, την φράση «Alles in einem Topf», όλα στο ίδιο τσουκάλι. Κάτι τέτοιο είναι και η μασονία. Οπότε, κατά την Ιερά Σύνοδο, μεταξύ μασονίας και χριστιανισμού υπάρχει ασυμβίβαστος αντίθεσης. Ουδεμία δυνατότης υπάρχει συνδυασμού
της τεκτονικής, της μασονικής ιδιότητος και της χριστιανικής και μάλιστα της ορθοδόξου ιδιότητος. Το 1930 η διορθόδοξος διάσκεψη στο Άγιον Όρος εχαρακτήρισε τη μασονία ως σύστημα αντιχριστιανικών και φυσικά πεπλανημένων. Αυτό διέγνωσαν και υποστήριξαν και οι παλαιότεροι. Βλέπουμε μία αδιάσπαστη συνέχεια, χωρίς να αντιγράφει ο ένας τον άλλον, ανεπανεκτιμώντας κάθε πλευρά τα πράγματα από τη νέα μελέτη, επανανάγνωση, ανανεωμένη προσέγγιση της μασονίας. Ήδη το 1782, όπως είπαμε, ο Αγάπιος Παπαντονάτος υπογραμμίζει «Η φραγμασονική πίστης είναι η πλέα ασεβεστέρα και η πλέα επιβλαβεστέρα εις το ανθρώπινο γένος από όσα ασεβίας εστάθησαν από την αρχή του αιώνος έως τη σήμερα». Καταλήγει δε και αυτός, ο Λιβάς, με την διαπίστωση ότι ο μασονισμός είναι αντιχριστιανισμός και πλήρης ανατροπή του χριστιανισμού. Δεν χρειάζεται η πολεμική εκ μέρους της Στοάς ή των Στοών έναντι του χριστιανισμού. Αυτή καθεαυτήν η μασονία είναι ανέρεση του χριστιανισμού και όχι μόνο της Ορθοδοξίας, αλλά γενικότερα. Και γενικότερα. Οι τέκτονες, το επαναλαμβάνω, συνεχώς υποστηρίζουν ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά, παρακαλώ, εδώ θέλω την προσοχή σας, και να μην νοείται ιδιαιτέρως ως θρησκεία ο τεκτονισμός, το βέβαιο είναι ότι είναι άρνηση κατάφορη του Ιησού Χριστού ως μοναδικού Θεού και Σωτήρα. Είναι άρνηση της μοναδικότητος και αποκλειστικότητος του Ιησού Χριστού, το λέω πάλι, μοναδικότητος και αποκλειστικότητος του Ιησού Χριστού στο θέμα της σωτηρίας. Ούτε ενι όνομα έτερον, εν οδύ σωθήνε ημάς. Όνομα σημαίνει πρόσωπο στη γραφή. Δεν σημαίνει λοιπόν πρόσωπον άλλο, το οποίο μπορεί να μας σώσει ή να μας σώσει. Να μας οδηγήσει στη θέωση. Να μας οδηγήσει στην ένωση με τον Θεό. Ως Θεός, ισόθεος και αυτόθεος, ο λόγος του Θεού, ο σαρκωθής, όπως μας είπε ο Σεβασμιότατος, μεταδίδει αυτό που έχει. Και αυτό που έχει είναι η θεότητα. Επομένως, μόνον εν Χριστώ υπάρχει δυνατότητα θεώσεως, όπως αποδεικνύουν περισσότερο από όλους τους Αγίους, εκείνοι που με τη χάρη του Θεού άφησαν άφθαρτο λείψανο και θαυματουργό, όπως ο Άγιος Πυρίδων, ο Άγιος Γεράσιμος και ούτω καθεξής. Ο Χριστός από την Στοά θεωρείται ο μεγάλος Ναζωραίος μύστης. Είναι κείμενο μασόνου. Έχουμε λοιπόν στην Στοά ισοπαίδωση του Ιησού Χριστού. Η συγκατάταξή του με τους άλλους μύστες, μεγάλα ονόματα της ιστορίας, δεν θέλω να κάνω πολεμική, κάθε λαός ελεύθερος είναι να δεχθεί τα οδηγητικά πρότυπά του. Στην παρούσα όμως περίπτωση ισοπεδώνεται ο Ιησούς Χριστός, οπότε εν τη πράξη, ό,τι και να λεχθεί μετά, έχουμε άρνηση και απόρριψη του Ιησού Χριστού ως μόνης και αποκλειστικής δυνατότητας σωτηρίας. Οι τέκτονες διακίνονται ότι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, ότι είναι χριστιανοί. Ο Ματς, λένε, είναι ο γενικά παραδεκτός Θεός. Το ερώτημα είναι ποιος Θεός. Και επειδή μιλούμε και για τη νέα εποχή, το μεγάλο ένιγμα και πρόβλημα με τη νέα εποχή και όλες τις δομές και τους μηχανισμούς της είναι το εξής. Μας καλούν να ενωθούμε υπό ένα ποιμένα. Και εμείς λέμε, υπό ένα μία πίμνη, υπό ένα ποιμένα, με ένα ποιμένα. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο ποιμένας αυτός. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό που αφορά στην κίνηση της νέας εποχής και εδώ εμπλέκεται και ο μασονισμός. Είς Θεός, αλλά ποιος Θεός. Θα αναφέρω μετά από αυτά για να παραδώσω την σειρά σε άλλους συναδέλφους που έχουν ουσιαστικότερα πράγματα να πούν και για τον πολιτικο-κοινωνικό βίο. Θα αναγνώσω ένα μέρος από μία δήλωση την οποία δημόσια κυκλοφορήθηκε σε ένα φίλο Πέγγι Βολάν, είχε κάνει ο Μακαρίτης τώρα αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρός Χριστόδουλος, ως Δημητριάδος Μητροπολίτης. Ο τίτλος είναι «Γιατί δεν μπορεί να είμαι μασόνος». Ως Έλλην και Ορθόδοξος Χριστιανός δεν μπορεί να ανήκω στη μασονία, λέει ο Μακαριότατος, αιωνία του μνήμη. Και το λέω αυτό σεβασμιότατε, διότι
δεν θα υπάρξει μεγάλος κόπος να παρακινηθούν οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες μας, μέλη της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, να επαναλάβουν τις παλαιότερες διακηρύξεις του για το θέμα, οι διακηρύξεις τους για το θέμα αυτό. Ήδη έχουμε το πρότυπο που μας δίνει ο μακαριστός Χριστόδουλος. Κάποια έτσι τα σοβαρότερα και τα δυνατότερα αποσπάσματα. Η Μασονία είναι μια πολυεθνική, υπερεθνική και μυστική οργάνωση με κέντρα κυρίως αποφάσεων εκτός Ελλάδος. Αυτό που τονίσαμε και εμείς προηγουμένως. Σε άλλη ενότητα, η Μασονία είναι μια συγκριτιστική, παγανιστική και μυστικιστική μη γνωστή θρησκεία που απλώνει ό,τι αποτελεί αναβίωση, που δηλώνει ό,τι αποτελεί αναβίωση των αρχαίων ιδωλολατρικών θρησκειών. Και οι γεράματα υπάρχουν, αλλά και το φαξ δεν είναι τόσο καθαρό. Η Μασονία δεν είναι ούτε φιλοσοφικό σύστημα, ούτε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Έχει σαφώς αντιχριστιανικές επιδιώξεις και αντιμάχεται τις χριστιανικές περί Θεού, Χριστού, Εκκλησίας και σωτηρίας διδασκαλίες. Και το τελευταίο, αν είναι το τελευταίο, η Μασονία κατά την Εκκλησία μας είναι σύστημα αντιχριστιανικών και πεπλανημένων. Δια τούτο και δεν συμβιβάζεται η ιδιότητα του χριστιανού με την ιδιότητα του μασόνου. Οι πιστοί οφείλουν να απέχουν της Μασονίας και όσοι παρεκκλανήθησαν καλούνται να μετανοήσουν και επανέλθουν στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν μπορώ, λέει ο μακαριστός Χριστόδουλος, να είμαι μασόνος. Αν γίνω μασόνος πρέπει να πάψω να είμαι Ορθόδοξος και Έλληνα. Ένας διακεκριμένος καθηγητής πανεπιστημίου στην Αμερικανική Ήπειρο, δεν τον προσδιορίζω περισσότερο, από την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε σε κάποιο συνέδριο και γίναμε γνωστοί και φίλοι εν επιστήμη, μου τονίζει συνεχώς ότι αν ήμουν Φράγκος, θα ήμουν μασόνος. Είναι το απλούστερο. Εφόσον είμαι Έλλην και Ορθόδοξος, μασόνος δεν μπορεί να είμαι. Αυτή η δήλωση σημαίνει ότι ο άνθρωπος γνώριζε καλά την ιστορία. Για να κλείσω λοιπόν, σεβασμιότατε και αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, αυτή την σύντομη αναφορά μου στο θέμα, θα ήθελα να τονίσω το εξής. Έχοντας υπόψη τα κείμενα του σεβαστού μας Μητροπολίτου κυρίου Σεραφείμ στην εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος για τους Ιλουμινάτη, την Μασονία και όλο αυτόν τον προβληματισμό. Λυπούμε πάρα πολύ όταν ένας μασόνος διακηρύσει ότι είναι πιστός χριστιανός και μάλιστα Ορθόδοξος χριστιανός. Διότι να συμβαίνει. Ή δεν γνωρίζει τι είναι ο χριστιανισμός, ή δεν γνωρίζει τι είναι η μασονία, ή είναι απατεώνας. Άλλο μέσο δεν υπάρχει. Οπότε λοιπόν όταν σεβασμιότατε ο κύριος λαός, διάβασα τα κείμενα, αλλά και στο τρίτο μάτι διάβασα την συνέντευξή του, που είναι ένας νέος εφιέστατος, ο οποίος ξέρει καλά και θεολογία, αλλά την διαβάζει μασονικά η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παναμά. Δεν την διαβάζει ορθόδοξα, γιατί όπως διαπιστώνω και εγώ τώρα είμαι στην εσκατιά του βίου μου, δεν έχει άμεση σχέση πνευματική με αυτό που καλούμε αγιοπατερική και αποστολική ορθοδοξία. Όταν δηλώνουν λοιπόν ότι είμαι χριστιανός και ότι υπάρχει δυνατότητα συμβιβασμού μεταξύ των δύο διδασκαλιών, αυτό σημαίνει διότι διαβάζουν, όπως σας είπα, μασονικά τον χριστιανισμό και εμπροκειμένου τον Άγιο Γρηγόριο τον Παναμά στα όρια μιας ιδεολογίας. Οπότε οι ιδεολογίες, όπως το πολιτικό βίο άρχισαν από δεκαετιών να συγκλίνουν ιστορικό συμβιβασμός, το ίδιο οι ιδεολογίες κατά αυτούς μπορούν να συγκλίνουν και στον χώρο του οικουμενισμού, μιας οικουμενιστικής και όχι οικουμενικής κινήσεως που αποσκοπεί στην πανθρησκεία, την ισοπαίδωση και του χριστιανισμού που δεν είναι στην ουσία του θρησκεία, αλλά είναι πίστης και οδός σωτηρίας, την ισοπαίδωση και του χριστιανισμού ως ορθοδοξίας. Όταν λοιπόν λέγουν με την ανάγνωση αυτή ότι υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας, ιδεολογικοποιείται και σχετικοποιείται η ορθοδοξία. Από την άλλη πλευρά, η κίνηση αυτή της σχετικοποιήσεως της ορθοδοξίας δείχνει την απουσία εμπειρικής
σχέσεως μαζί της. Θα έλεγα δε σε αυτούς που τους αγαπώ και μάλιστα άνθρωποι που ξέρουν πολλά γράμματα κατά κόσμον με κάνουν να λυπούμε όταν βλέπω ότι παραποιούν τα πράγματα είτε εξ αγνίας είτε προθέσεως. Θα τους έλεγα λοιπόν το εξής. Την μεγαλύτερη θεολογία την γνωρίζει ο διάβολος. Ο διάβολος ανεγνώρισε τον Ιησού Χριστόν. «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος» και προσθέτει «Ήλθες όδε προκαιρού, βασανίσαι ημάς». Ξέρει θεολογία, ξέρει χριστολογία, ξέρει σωτηριολογία ο διάβολος, αλλά δεν μετανοεί. Αυτό είναι το μεγάλο σφάλμα τους. Η ανάγνωση κατά αυτόν τον τρόπο τους αδικεί. Και εύχομαι ο Θεός να τους φωτίσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σεβαστό Πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό που μας έδειξε την εκκλησιαστική διάσταση του σοβαρού αυτού προβλήματος και μας έδωσε ιδιαίτερες πληροφορίες από την περιοχή των Επτανήσων. Θα παρακαλέσω σε αυτό το σημείο τον αγαπητό αδερφό Κώστα Μπλάθουνα, τον διευθυντή μας της Χριστιανικής, να έρθει στη θέση εδώ της Γραμματείας, διότι είχε ανηλυμένη υποχρέωση στο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, γι' αυτό δεν ήταν εντελώς. Μας έχει στείλει ο κύριος Στέλιος Πρωτοθεμελής ένα χαιρετισμό, πρόεδρος της Χριστιανικής της Δημοκρατικής Αναγέννησης, προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κύριο Σεραφείμ και την εφημερίδα Χριστιανική, Σεβασμιότατε και κύριε Μιαράκη, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία σας να οργανώσετε εκδήλωση για τη Μασονία, ο ρόλος της οποίας διεθνώς και στη χώρα μας υπήρξε πάντοτε ύποπτος και υπονομευτικός. Χαιρόμαστε τους τίμιους αγώνες σας για τα ουσιώδη και τα μείζωνα της Εκκλησίας και της πατρίδος. Η Χριστιανική, με πρωταγωνιστή τον ιδρυτή της Νικόλαο Ψαροδάκη, καταθέτει εδώ και πολλά χρόνια διάκοπη μαρτυρία αλήθειας για τον σκοτεινό ρόλο και την έκνομη δράση της ελληνικής και διεθνούς μασονίας. Καλή επιτυχία, 29 Δεκάτου. Θα σας παρακαλέσω όποιος έχει κάποιες ερωτήσεις και σας έχουμε δώσει ένα σημείωμα μέσα στο τετρασέλιδο και θέλει να υποβάλει στους ομιλητές ερωτήσεις να το ετοιμάσει και θα το πάρουν εδώ μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για να το φέρουν στην Γραμματεία προς τους ομιλητές. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ τον κύριο Τσαρούχα τώρα να πάρει το λόγο. Μία παράκληση, πατέρα Γεώργιε, κύριε Τσαρούχα, σας παρακαλώ, μία παράκληση διαμαρτυρία. Καλά, πάρα πολύ καλά όλα αυτά που μας είπε και ο πατέρας Γεώργιος. Σας παρακαλώ, δεν επιτρέπετε αυτού του τρίπου ο διάλογος. Μπορείτε να υποβάλλετε οποιαδήποτε ερώτηση, γραπτός λέει το σημείωμα και κατόπιν να απαντήσουν οι ομιλητές. Δεν μπορούμε να διακόψουμε, αντιλαμβάνεστε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ μισό λεπτό μόνο. Όχι, δεν επιτρέπετε, διότι αν αρχίσετε εσείς θα θέλουν και άλλοι και άλλοι και ούτω καθεξής. Η διαδικασία ορίζεται εκ των προτέρων. Αλλιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάντε το γραπτό και ευχαρίστω να το δώσω στους κυρίους ομιλητές. Παράκληση να μην σβήσουν τα φώτα. Όχι, δεν σβήσουν. Πώς θα σβήσουν, αλλιώ. Είμαστε σε ένα χώρο όπου το φως είναι αναγκαίο να υπάρχει και θα υπάρχει, γιατί εδώ ήρθαμε για να αρχίσουμε αύριο το φως. Με τη στήριξη και τη βοήθεια όλων σας. Σεβασμιότατε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, δεν κάνω αναφορά σε ονομαστική, αλλά εγώ όταν μου έγινε η πρόταση να είμαι ένας από τους μιλητές αυτής της εκδήλωσης από τον καλό μου φίλο τη δεκαετία του Μανώλη τον Μιλιαράκη και βέβαια με την σύμφωνη γνώμη βέβαια και την προτροπή και την αγάπη του Σεβασμιότατου του Μητροπολίτου Πειραιά του κ. Σεραφείμ, ενός μαχητικού ιεράρχη, επιτρέψτε μου τις κρίσεις. Άλλωστε διακρίνουμε γιατί τότε δεν μασάω τα λόγια μου εγώ. Δεν είναι εγωιστικό αυτό ούτε κομπλεγμοσύνη. Απεδέχθη αμέσως την πρόσκληση. Και την απεδέχθη για λόγους που θα σας εξηγήσω αμέσως. Πολλοί θεωρείτε ότι η μασονία είναι κάτι ντάξιμο,
Τι, και οι μασόνοι, τα σπαθιά, οι ποδίτσες, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και εγώ δεν είμαι εδώ ούτε για να τρομοκρατήσω, ούτε για να πω πράγματα τα οποία δεν έχω ελέγξει προηγουμένως και δεν τα έχω ερευνήσει πολύ βαθιά. Και μέσα από αυτά τα οποία θα παρατεθούν, τα λίγα, γιατί δεν μπορούν να παρατεθούν όλα, θα σχηματίσετε μια γνώμη και είμαι σίγουρος ότι επειδή στη διαδικασία του Έλληνα πολίτη πρέπει να λειτουργεί η πληροφοριακή διαδικασία, αυτή που έχω τεκμηριώσει τη διδακτορική μου διατριβή για το συνταγματικό δίκαιο στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Τράκης, δηλαδή πληροφορία, μνήμη, φαντασία, βούληση, απόφαση, δράση, πιστεύω ότι ο πολίτης πρέπει να παίρνει την πληροφορία, να την αποθηκεύει τη μνήμη του, ώστε να προκαλέσει τη βούλησή του για απόφαση και δράση, για να έχουμε τι, έναν καλά πληροφορημένο πολίτη, όχι μας άνθρωπο εύκολο σε οποιοδήποτε πειραματισμό. Και εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι μετά το τέλος της επίλωσης αυτής, σε σχέση με το θέμα το οποίο διαπραγματευόμαστε, από εδώ θα φύγετε κατά την πλουσιότερη σε γνώση και η γνώση είναι δύναμη. Κατά τούτο λοιπόν, σεβασμιότατε, αξίζει ο έπαινος και στους διοργανωτές και σε εσάς που υπό την αιγίδα σας γίνεται αυτή η εκδήλωση, υπό την σκέπη σας μάλλον. Η μασονία στην Ελλάδα, αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί φίλοι, ήταν για πολλές δεκαετίες ένα θέμα απαγορευμένο στον ελληνικό τύπο, αλλά και στην ελληνική βιβλιογραφία. Και πιστέψτε το αυτό. Θα σας πω και μερικές, πρώτη φορά θα τα πω αυτά, και έχω επίγνωση ότι μεταδίδεται δημόσια η εκδήλωση αυτή από το ραδιόφωνο της Κυπριακής Εκκλησίας. Για δύο πιστεύω λόγους ήταν απαγορευμένο. Πρώτο είναι ότι η μασονία, ή αν προτιμάτε ο τεκτονισμός, για να χρησιμοποιήσουμε τη φράση και το χαρακτηρισμό που χρησιμοποιούν τα μέλη της, ήταν ένα μυστικό καλά κρυμμένο στα κατάβαθα των ποικιλών μοστοών εδώ και στο εξωτερικό. Και δεύτερον, υπήρχε πάντα ένας περίεργος φόβος, διάκριτος παντού, σχετικά με τις μιμολογούμενες δραστηριότητες, τις επιδιώξεις και τις δυνάμεις που κρύβει αυτή η οργάνωση. Το σκάνδαλο της ΟΑΣ Propaganda Due στην Ιταλία, που συγκλώνησε την Ιταλία, υπήρξε το αποφασιστικό ερέθισμα για μια πλήρη δημοσιογραφική έρευνα. Εργαζόμουν τότε στην Ελευθεροτυπία ως ερευνητής ρεπόρτερ. Θυμάμαι όταν αποφασίσαμε στην Ελευθεροτυπία να ξεκινήσουμε αυτή την έρευνα, ο διευθυντής της και ο εκδότης της, ο Κίτσος Οδεγόπουλος και ο Σεραφείμ Φιντανίδης, μαζί με τον Αίμιο στο πρώτο Παρασκευόπουλο, μου είπαν ότι το λαχείο πέφτει σε σένα. Είσαι ο πιο τολμηρός, έχεις καταβολές, άρα λοιπόν προχώρα. Ήταν ένα λαχείο από πολλές πλευρές. Και θα καταλάβετε ποιες πλευρές. Όλοι μου λέγανε λοιπόν τότε, πρόσεξε, αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Άλλοι με ρωτούσαν, θα τολμήσετε να τα πείτε όλα. Ξεκινήσαμε την έρευνα. Και η έρευνα κράτησε 7 ολόκληρες εβδομάδες. Και ακόμη ζούμε εδώ. Τα γράψαμε όλα. Ή τουλάχιστον όσα ήταν ντοκουμενταρισμένα και αδιάψευστα. Γιατί ξέρετε κάτι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, αν έγραφα υπερβολές, δεν θα άντεχαν στη βάση εδώ του χρόνου. Και καταρριπτόμενες οι υπερβολές, αυτόματα όλο το οικοδόμημα που θέλαμε να χτίσουμε, οικοδόμημα αλήθειας, θα κατέρεε γι' αυτό. Άρα, κινήθηκα, όπως λέει ο Σεραφείμ Φιντανίδης στον πρόλογο του βιβλίου μου, με τόλμη αλλά και με ευφυΐα. Δηλαδή τι, δεν άφησα τίποτε μα τίποτε αντοκουμεντάριστο. Όλα όσα υποστήριξα, καταρρύπτοντας μύθους, οικοδομήματα, ψεύδους και ό,τι σχετικό είχε χτιστεί μέχρι τότε, όλα ήταν βασισμένα σε στοιχεία που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Και δεν επιδέχονται από τότε, γιατί το βιβλίο μου 29 χρόνια είναι το μοναδικό βιβλίο η μασονία στην Ελλάδα, το οποίο 29 χρόνια είναι best seller. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένα στην βιβλιοπολία, να το ζητήσετε. Αυτό είναι το βιβλίο και δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, γιατί δεν υπάρχει στην βιβλιοπολία. Θα το ξαναβγάλουμε σε βασμιότητα στον Ούπο, γιατί το ζητάει πάρα πολλοί κόσμο. Όχι το 10. 100 20 είναι περίπου. Και μετράτε από τη μάτια εκατοντάδες χιλιάδες η κυκλοφορία του. Αυτό όμως ήταν φυσικό επόμενο να προκαλέσει και αντιδράσεις. Για μένα το θέμα, αν θέλετε, στην αρχή, όταν ξεκίνησα την έρευνα, δεν ήταν αν η μασονία αντιστρατεύεται τις αρχές του χριστιανισμού. Δεν το ξεκίνησα έτσι. Πολιτικο-οικονομικά το ξεκίνησα. Στην πορεία μου προέκυψε αυτό, ψάχνοντας, που τις αντιστρατεύεται. Και τις αντιστρατεύεται και πάρα πολύ. Για μένα, αν θέλετε, περισσότερο έμπαινε το ερώτημα γιατί τόση μυστικότητα, γιατί τόσο επιμελής επιλογή των μελών, γιατί τόσο σκοτάδι.
Ελάτε λίγο, οι κάπως πιο ηλικιωμένοι θα θυμούνται την εποχή. Μέχρι τότε δεν είχε γραφεί τίποτα απολύτως υπεύθυνο τεκμηριωμένο σοβαρό για τη μασονία. Όλοι έλεγαν μη. Και μην νομίζετε ότι από τότε γράφει τίποτα. Γιατί και τώρα κάθε φορά που συναντάω κάποιους ανθρώπους και τους παροτρύνουν να κάνουν κάτι σε εσένα, λέει άσε μακριά. Τέτοια είναι η φοβία που τους έχει πιάσει. Το σκοτάδι αυτό λοιπόν που υπήρχε, προσπάθησα να το φωτίσω και νομίζω ότι ρίξαμε αρκετό φως για να φανεί τι είναι πραγματικά η μασονία. Είναι μια συνένωση συμφερόντων ορισμένων ατόμων, προσεκτικά επιλεγμένων μέσα από ανώτερα και ανώτερα στρώματα της κοινωνίας. Και κάθε αυθαίρετη συνένωση συμφερόντων λειτουργεί σε βάρος των άλλων, των μη ιεροκριφίως συνασπισμένων πολιτών. Ξεκάθαρα πράγματα. Με βάση την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που ισχύει, είναι αμετάκλητη, είναι μια παράνομη οργάνωση, η ύπαρξη της οποίας αντιβαίνει στη δημόσια τάξη. Τώρα, αν καθόμαστε εδώ να αναλύσουμε, γιατί είμαστε στο βιβλίο, το αναλύω διεξοδικά, κάτω από ποιους μανδύες κυκλοφορεί και εμφανίζεται η μασονία ως φιλαθροπικό ίδρυμα, πώς έγινε, ό,τι έγινε, όλα αυτά καταρρύπτονται αυτοί οι μύθοι μέσα από την έρευνα που έγινε. Λοιπόν, γιατί με το μανδύα του ιδρύματος κρύβουν πίσω όλα τα άλλα. Θα δείτε πια. Η ουσία της ζητήματος είναι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, σε μια κοινωνία που θέλει να λέγεται δημοκρατική, που υποτίθεται ότι παρέχει ίσες ευκαιρίες στα μέλη της, δεν έχουν νόημα οι μυστικές οργανώσεις. Αν η μασονία είναι φιλοσοφική ακαδημία ή φιλανθρωπικό ίδρυμα, όπως θέλει να λέγεται, γιατί δεν ανοίγει τις στοές στο φως? Γιατί παραμένει επτασφράγιστο στους κοινούς το πολυόροφο κτίριο του Σοδού Αχαρνών? Γιατί τα μέλη της αναγνωρίζονται μεταξύ τους με συμβολικές χειρονομίες ερήμην των άλλων πολιτών? Τι κρύβεται πίσω από τις ποδίτσες, τα σπαθιά, τις νεκροκεφαλές, τα ουζέ και άλλα πολλά που συνοδεύουν τις μυστικές, πάντα μυστικές, στον 21ο αιώνα μπήκανε, συνεδριάσεις τους? Η Ιταλία κρατάει ακόμη την αναπνοή της από το σκάνδαλο της Τουάς Προπαγάνδα Ντουέ του αρχιμασόνου Λίτσιο Τζέλη. Ποιος μπορεί να μας πει ότι και στην Ελλάδα δεν μπορεί να συμβούν ή να έχουν συμβεί παρόμοια πράγματα? Καταθέτω εδώ στο ακροατήριο που είναι παρόντες στο Αττικό σήμερα και σε αυτούς που μας ακούνε τη μαρτυρία μου. Το 1981, όταν ξεκινήσαμε την έρευνα τον Ιούνιο, πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο έμιστος Γεώργιος Ράλης. Εγώ είχα κάνει μια συμφωνία με τον εκδότη μου ότι και τον πατέρα μου τον ίδιο να έβρισκα μέσα στα ονόματα, το δημοσίευα. Που ο Μακαρίτης δεν ήταν βέβαια. Καλός χριστιανός ήταν ο πατέρας μου και αγωνιστής. Αλλά είχα κάνει αυτή τη συμφωνία γιατί αλλιώς δεν θα ξεκινούσα την έρευνα. Γιατί ήξερα ότι θα πέσω πάνω σε ονόματα πολύ μεγάλα. Έπεσα σε πολιτικούς, έπεσα σε επιχειρηματίες, σε αξιωματικούς των πολύ μεγάλων βαθμών όλων των κλάνων των ενόπλων δυνάμεων και προχωρώντας έπεσα πάνω στον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Σας το λέω λοιπόν τώρα, αν θυμάστε ο κύριος Ράλης, οφείλω να πω όμως ότι η συμπεριφορά του απέναντί μου ήταν άψογη. Και το καταθέτω εδώ. Γιατί τότε, όταν δημοσίευσα το όνομά του στο οχτάστιο, το μεγάλο σήμα, ήμασταν ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Ράλης στους καταλόγους της ΤΟΑΣ Αλήθεια, εκείνο το βράδυ δεν πήγα να κοιμηθώ σπίτι μου. Είχα στείλει τη γυναίκα μου στο εξωτερικό και την κόρη μου στην Αυστρία, στο σπίτι του αδερφού μου. Ο αδερφός μου είχε κατευθεί αυστριακή γυναίκα. Για να είμαι σίγουρος. Γιατί και η μεγάλη αδυναμία πάντα ήταν και είναι η κόρη μου, βέβαια, και εκεί φοβόμουν το τι μπορεί να συμβεί. Εγώ κοιμήθηκα, τι κοιμήθηκα δηλαδή, ξάπλωσα σε μια πολυθρόνα της εφημερίδας, 2 ώρες για να συνέλθω λίγο. Εκείνη την ημέρα παίχτηκαν ένα σωρό παιχνίδια. Πολύ μεγάλα παιχνίδια. Κάποτε θα τα αποκαλύψω σε ένα άλλο βιβλίο, μόνο αυτά τα παιχνίδια, εκείνης και των προηγούμενων και των επόμενων ημερών. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι ένας ρεπόρτερ έκανε μια έρευνα, έτσι δημοσίευσε, έκανε μεγάλη επιτυχία, είναι θεωρείται η μεγαλύτερη δημοσιογραφική επιτυχία που έγινε ποτέ, αφού διπλασιάστηκε η κυκλοφορία της εφημερίδας επί 7 ολόκληρες εβδομάδες και κάτι παραπάνω. Αλλά δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι τόσο απλά. Κυκλοφόρησε η εφημερίδα με το όνομα του τότε πρωθυπουργού. Κάποιοι πήγαν να τους συστήσουν να με συλλάβουν, να κατασχέσουν τα φύλλα, κάτι διάφορες βλακίες, έτσι πίστευαν. Ο ίδιος δεν αντέδρασε έτσι. Το θέμα είναι ότι από ποιους μου ζητήθηκαν τα στοιχεία μετά για τον πρωθυπουργό. Γιατί εγώ είχα τα ντοκουμέντα, τα πρωτότυπα. Αυτό σε μία άλλη εκδήλωση. Και λίγο αργότερα σε ένα άλλο βιβλίο μου τεκμηριωμένα, γιατί δεν μπορούμε να το λέμε αμπασάν να το περνάμε αυτό το πράγμα. Πάντως ήταν. Γιατί όμως ήταν τόσο ενδιαφέροντα όλα αυτά για όλους αυτούς, τις ξένες δυνάμεις,
που ζητούσαν όλα αυτά τα στοιχεία. Γιατί η μασονία δεν είναι κάτι απλό. Και θα δείτε σήμερα με τις επιγραμματικές αναφορές που λόγω χρόνου είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε εδώ, θα δείτε γιατί. Θα δείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, πόσο είναι συνδεδεμένη με την Μπένε Μπερίτ. Το βιβλίο του Κώστα Τσαρούχα, η μασονία στην Ελλάδα, είναι το μοναδικό βιβλίο στον κόσμο που έχει το καταστατικό της Μπένε Μπερίτ, της εβραϊκής φάς, η οποία ελέγχει τους πάντες και τα πάντα. Το μοναδικό είναι, σεβασμιότατε, στον κόσμο. Κάποιος μου λέει, πώς τόλμησες και το έκανες, και το απάντησα καταλήλως, βέβαια. Όταν έγινε η ψηφοφορία για την εκλογή Πρωθυπουργού της Ελλάδος, μάλλον αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας τότε, μεταξύ Αβέροφ και Ράλι, θυμάστε ενδεχομένως, οι ψήφοι ήταν τέσσερις. Με τέσσερις ψήφους διαφορά, ο κύριος Ράλης έγινε πρωθυπουργός και ο Αβέροφ έμεινε νούμερο 2. Σε αυτές τις τέσσερις ψήφους ήταν καθοριστικός ο ρόλος της μασονίας. Για να γίνει πρωθυπουργός, όχι ο ίδιος Ράλης. Δεν χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση. Προσπάθησα λοιπόν με χίλιους δύο τρόπους, βάζοντας εκείνη και τη σωματική μου ακαιρεότητα, να διεισδύσω μέσα στα άδικα αυτού του παράνομου διεθνούς οργανισμού που λέγεται Μασονία και Πολιτιωτική με πολλούς και ποικίλους τίτλους. Τίτλους! Το καθήκον όμως που διέπει τον επαγγελματία, ρεπόρτερ, επέβαλε να γίνει αυτή η έρευνα. Και ας υπήρχαν λυσόδεις αντιδράσεις, αρκετά μέσα και τρόποι και πάμπολες προσπάθειες να μου κλείσουν το στόμα. Μια για πάντα, πίστευαν πολλοί. Όλες αυτές τις προσπάθειες από την πρώτη στιγμή, όλες τις προσπάθειες θεώρησα και τις θεωρώ μόνο μύθους. Τίποτα παραπάνω. Γιατί τις θεωρώ μόνο μύθους? Γιατί οι κύριοι αυτοί πρέπει να μάθουν όλοι που ενοχλήθηκαν, αυτοί που ενοχλούνται, ότι είναι πολύ δύσκολο να εξαγοράσουν τη συνειδητή σκέψη ενός επαγγελματία ρεπόρτερ. Ενός ανθρώπου που έχει αρχές και δεν πουλάει την ψυχή του στο διάβολο έναντι ή ουδήποτε τιμήματος αρτηρίου. Γιατί δεν μπορεί να κάνει κανείς κτήμα του τη σκέψη ενός ανθρώπου που αγωνίζεται για την αλήθεια. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σεβασμιότατε, για την αναφορά κατά την εισήγησή σας στους αγώνες στους οποίους δίνω. Γιατί αγωνίζομαι για ένα καλύτερο αύριο. Για τα ανθρώπινα ιδεώδη και προπάντων για την ελευθερία του ατόμου. Έχοντας κάνει συνείδηση ότι ο ρεπόρτερ ζει πάντα επικίνδυνα, ότι βρίσκεται πάντα στο κέντρο του στόχου πολλών εχθρών, γιατί είναι υποχρεωμένος από τη συνείδησή του και μόνο να γράφει την αλήθεια για το θέμα αυτό, έχω πάθει ανοσία στις απειλές. Μ' αφήνουν εντελώς αδιάφορο. Αυτό το λέω όχι για να κομπορημονήσω. Γιατί βέβαια εσείς ζώντας κάποιους ρεπόρτερ από την τηλεόραση ή όλα αυτά τα φαινόμενα της εποχής μας, θα λέτε μα τώρα ο κύριος Τσαρούχας στον ουρανό κατέβηκε. Δεν κατέβηκε από τον ουρανό. Γιατί στη γενιά μας κάποιοι άνθρωποι έτσι μάθαμε και έτσι πορευόμαστε και έτσι θα φύγουμε από το μάτι αυτό κόσμο. Δεν αλλάζει εύκολα κανείς. Ο πατέρας Γιώργος Μεταλλινός, ένας άνθρωπος που σέβομαι και τιμώ, όχι μόνο την προσωπικότητά του αλλά και τις γνώσεις του, αναφέρθηκε στο θρησκεολογικό μέρος της υπόθεσης. Εγώ θα σας πω μερικά πράγματα επιγραμματικά και επειδή αναφέρθηκε στη Ζάκυνθο, ο πατέρας Γιώργος, θα μου επιτρέψει να πω κάτι ντοκουμενταρισμένο. Γιατί το ντοκουμέντο είναι πάντα αυτό το οποίο δεν αφισβητείται και δεν... και κάνει πιο πιστική την αναφορά. Η μασονία έχει 10 δόγματα. Από τα 10 δόγματα του ελευθερωτονισμού μασόνων, σπουδαιότερα είναι το σκοτικό ισχύον εμπορίες εν Ελλάδη, το γαλλικό και της Ιόλης. Αυτά είναι τα κείμενα των μασόνων παραμένα. Εστωέ δόγματος εκάστου κράτους συστήνουν μεγάλη ανατολή, τη θεμένη υπό την προστασία ανάλυση με υπά την εποπτεύουσα αρχή, ιδίως δι' Ελλάδα, τη μεγάλη στοάν της Αγγλίας. Δηλαδή εδώ εμείς δίνουμε αναφορά στην Αγγλία, η δική μας δηλαδή. Εκεί υπάρχονται. Μεγάλη διδάσκαλη της οποίας μέλη είναι κατά κανόνα η διάδοχη του Βρετανικού θρόνου. Όταν κάποτε εν στοά Ζακύνθου, πατέρα, έγινε λόγος διαβήματος προς Αγγλίαν δι' αυτοδιάθεση Κυπρίων, ο μέγας διδάσκαλος αυτής απήντησε οργισμένος, ο αρχιμασόνος δηλαδή της Αγγλίας. Εδώ πατάτε επί αγγλικού εδάφους και να μην το ξεχνάτε αυτό. Άλλωστε, εν τεκτονικής κύκλης του ΟΗΕ διαμορφούνται τα διεθνή θέματα.
εκάστη μεγάλη Ανατολή διατηρεί εκπρόσωπον ως πρέσβην παρά τεσομοίης άλλων χωρών και είναι ούτως άτομων μονίμως εγκατεστημένων εκεί ή επιστήμων εκπαιδευόμενος ή διπλωματικός υπάλληλος. Ούτω δεν υπάρχει αφανής δικτύωσης της χώρας. Εδώ πατάτε σε αγγλικό έδαφος. Και να μην το ξεχνάτε αυτό, είπε σε αυτόν που είπε να κάνουμε ένα ψήφισμα για την Κύπρο τότε που σκοτώνονταν ο Καραολής ο Δημητρίου και ο Γρηγόρης ο Αυξεντίου έδινε τις μάχες. Τότε που ο Ελληνισμός έδινε τη μάχη της ελευθερίας στην Κύπρο. Η μεγάλη σφάξη της Ελλάδας καταβάλει τεράστιες προσπάθειες χρόνια τώρα να πείσει τι, ότι η μασονία δεν έχει θρησκευτικό χαρακτήρα. Δεν είναι θρησκεία. Επιμένει ιδιαίτερα στο σημείο αυτό. Έχει το λόγο της. Και ασυγκρούονται οι θέσεις της πάνω στο θέμα αυτό με την πραγματικότητα που διέπει τα όσα συμβαίνουν μέσα στις στοές. Από τα ίδια τα δελτία τους, αυτά που κατάφερα με πολύ κόπο να συγκεντρώσω, προκύπτουν στοιχεία που αποδεικνύουν σαφέστατα το θρησκευτικό χαρακτήρα της μασονίας. Στο λεύκομα για τα 50 χρόνια της ΠΑΣ Πυθαγόρας γράφεται επιλέξη στη σελίδα 51. Ας υψωθεί η φωνή ημών υπέρ τους χαλιβδίνους των στοών μαστόλους και ας ακουστεί εξ ειλικρινίας παλόμενοι παραπάντων όσοι έχονται σώτα και Χριστήν την προαίρεση θέλουν να ακούσουν. Ας ακουστεί η φωνή ημών υψηλά, κυρίως ότι ο ελληνικός τεκτονισμός, τον μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος, τον Μάτς που ανέφερε ο Σεβασμιότητας προηγουμένως, επικαλείται αρρωγών εν της έργης αυτού, ουχή ως την φιλοσοφική αρχή της δημιουργίας, αλλά ως Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, όν οι λαοί ενούσι και λατρεύουσι, και ότι των ημετέρων ναών επίλε, αυστηρός υπό του τεκτονισμού φρουρούμενε, ουδέποτε ανοίγονται εις τους μη ομολογούντας την προς το Θεόν πίστη. Σαφές νομίζω το κείμενο, δεν χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση. Πέρα από αυτό όμως, υπάρχουν άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία που αποδεικνύουν το θρησκευτικό χαρακτήρα της μασονίας που επιδιώκει να δώσει θρησκευτικό χαρακτήρα. Στο τυπικό του 28ου βαθμού αναγράφεται προς στιγμήν η δύναμη της να πιστεύει ότι τα μυστήρια του Μύθρα θα έρθουν στη θρησκεία τη λύση την οποία ανέμενε, αλλά ετέθησαν κατά μέρος και νικήθησαν υπό του χριστιανισμού. Οι διδασκαλοί όμως αυτών επέζησαν εις τεινάς αιρέσεις αναμεμειμένε με ιδέας των μανιχαίων, των γνωστικών και των καβαλιστών. Δια το αγωγού δε τούτου εισήχθησαν στον τεκτονισμό. Να γιατί τον χριστιανισμό τον έχουν απέναντι. Στην εισαγωγή της έκδοσης των μεγάλων συνταγμάτων του 1786 και του Γενικού Κανονισμού του ΙΠΑ του Συμβουλίου του 33ου βαθμού της Ελλάδος, αυτή είναι η υπερδιοίκηση, ο 33ος βαθμός. Αναφέρεται η καταγωγή του τεκτονισμού εκτός των άλλων και εκτινών φιλοσοφικών ή μυστικών θρησκευτικών σωματείων, άτινα παρόλους τους διωγμούς της Εκκλησίας, διετήρησαν κατά τους μέσους χρόνους και κατά την αναγέννηση τα παραδόσεις των αιρέσεων τεινών της Ανατολής. Με βάση το τυπικό του 18ου βαθμού πρίγκιπος Ρουβοστάδου, υπότου του Αετού και του Πελεκάνου, αυτός είναι ο τίτλος, στο 18ο βαθμό, γίνεται επιβίωση της Μεγάλης Πέμπτης. Με υποχρεωτικό γεύμα, προσέξτε το, στη στοά, όπως όταν εμείς γιορτάζουμε τη Μεγάλη Πέμπτη, και εγώ προσωπικά τουλάχιστον κάθε φορά που ακούω το σήμερα κρεμάτι επί ξύλου, δεν μπορώ να συγκρατήσω τα δάκρυα μου. Κάθε φορά. Είτε είμαι εντός ναού, είτε για άλλο λόγο είμαι εκτός και το ακούω. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, με υποχρεωτικό γεύμα στη στοά, όπου σε τράπεζα σε σχήμα σταυρού, παρατίθεται ολόκληρος αμνός εψημένος. Όλη αυτή η τελετή, η ώρα και η μέρα, νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης, η κατανάλωση κρέατος σε ημέρα Μεγάλης Νηστείας, η χάραξη του σημείου του σταυρού από τους συνδετημόνες με το ποτήρι του κρασιού, είναι ασέβεια οπωσδήποτε στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Στο τυπικό του 13ου βαθμού, ο Μέγας Διδάσκαλος λέει στον μειούμενο: «Ο τεκτονισμός δεν είναι δυνατόν να θεωρεί την ύπαρξη του Θεού ως φαντάζονται αυτήν εδιάφορη θρησκεία». Αυτό εννοεί εδώ το Μάτς βέβαια, το μέγαρο εκτέκτον του σύμπαντος. Διότι εν τη άλλη περιπτώσει ήθελε φανεί ο παδός της μιας ή της άλλης θρησκείας, ενώ καλώς γνώσκεται ότι το τιούτον αντίκειται προς την αρχή της συνειδήσεως. Η μελέτη περί Θεού γίνεται εν τη μετέρα διανία, τη βοηθεία του λογικού, έκαστος δε άνθρωπος είναι κύριος να διαμορφώνει τάχτη, καθόν τρόπον κρίνει αρμονικότερων προς το λογικό του. Ο τεκτονισμός ως γνωστόν διακηρύττει την ύπαρξη του μεγάλου αρχιτέκτονος του σύμπαντος. Ολόκληρη η διδασκαλία της ΣΤΟΑΣ είναι καινόδοξη από πλευράς χριστιανικής, γεμάτη πλάνες και αιρέσεις. Το ίδιο και πλήθος απόψεων μασόνων συγγραφέων, των οποίων κείμενα δημοσιεύονται στα κατά καιρούς επίσημα όργανα της ελληνικής μασονίας. Έτσι, στο βιβλίο του μαθητού,
που είναι το αλφαβητάρι της Μασονίας, οι τρεις πρώτοι βαθμοί είναι μαθητής, εταίρος, διδάσκαλος. Και εκεί θα δείτε και ο θάνατος τι ρόλο παίζει, γιατί μπαίνουν στα φέρετρα, γιατί φωνάζουν το ουζέ, ουζέ, θα σας τα αναφέρω και γραμματικά. Στο βιβλίο του μαθητού λοιπόν, το αλφαβητάρι βέβαια, αναφέρει ο τεκτονιμός είναι η συνέχεια των αρχαιοτάτων μυστηρίων της Ασίας, της Αιγύπτου και της Ελλάδος και έχει τους ίδιους με εκείνα σκοπούς και προορισμό. Ο σημερινός τέκνο γνωρίζει καλά ότι η μίση του στα τεκτονικά μυστήρια τον έκαμε τέκτονα όμοιο με τον Ποσειδώνα και τον Απόλλωνα και τον Αμφίωνα και τον Χριστό. Προσέξτε τώρα πώς τον παραλληλίζουν. Στη σελίδα 8 του ιδίου βιβλίου του μαθητού, αφού ο Χριστός αποκαλείται ο Μέγας Ναζωραίος μύστης, προστίθεται το αλλοπρόσαλλο. Ο τεκτονισμός δεν είναι θρησκεία, είναι όμως η καρδιά όλων των θρησκειών. Και στον Πυθαγόρα έβδομος τόμος γράφεται «Η πολιτεία μερινά δια τον πολίτην, η εκκλησία μόνο δια τον πιστόν της, ο τεκτονισμός δια τον άνθρωπον εν γένεια». Ιδού λοιπόν αδελφοί μου ότι το εργαστήριο τούτο δεν δύναται να υστερήσει ιστορία και αξιότητα της εκκλησίας. Εάν η εκκλησία είναι νύμφη του Χριστού, μήπως ο Ιησούς δεν είναι μύστης του εργαστηρίου τούτου. Καταπατώνται αυτά τα λίγα σαρά, γιατί δεν μπορούσα να φέρω πάρα πολλά, αλλά δεν χρειάζεται, νομίζω σχηματίσα μια εικόνα έτσι. Καταπατώνται τα ατομικά δικαιώματα και το σύνταγμα. Οι στοές έχουν δικό του σύνταγμα. Κατά πάνω ηλιοστάσεων, ο σεβάσμος στην ανακοινή εντακτική συνεδρία της Μεγάλης Στοάς, οριζόμενων εξαμηνιαίων σύνθημα. Τούτο πέμπεται προς τους σεβασμίους εντός φακέλου εσφραγισμένου, όσες ανοίγεται κατά τη συνεδρία, καθή θα γίνει η ανακοίνωση. Ο σεβάσμος καλείται ενεργά και επίτιμα μέλη του ΣΤΟΑΣ να σχηματίσουν την ενωτική Άλισον, μεταδίδει προς τους εκατέρωθεν αυτού χαμηλή τη φωνή εκατέρων των λέξεων του συνθήματος και μετά το έχει καλώς τη μεταδόσεω και τον αναγράφοντα τούτο χάρτη. Σελίδα άρθρο 146 Γενικού Κανονισμού τη Μεγάλη ΣΤΟΑΣ. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή τώρα ότι όταν δικάζεται κάποιο και ο δικαστή είναι μασόνο, αν κατά οποιοδήποτε τρόπο του περάσει το σύνθημα, οι δεσμεύσει που έχει ο δικαστή απέναντι σε αυτό τον αναγκάζουν να οδηγηθεί σε κρίση αντιλαμβάνεστε ποια. Αυτό κι αν δεν είναι παραβίαση του συντάγματος του ελληνικού, παραβίαση των νόμων και οτιδήποτε άλλο. Δεν θα μπορούσα να σας, δεν θα ήθελα να σας αναφέρω, ας πούμε, τον μειώμενο στον 30ο βαθμό τυπικό αρίου πάγου ανάμεσα στους 25 όρκους που δίδει, είναι η εξής. Ορκίζομαι να αφιερώσω ολόκληρη τη ζωτική μου δύναμη εις την εκπλήρωση του σκοπού των υποτών, καθώς και να συμβάλλω διόλων μου το δυνάμιο στην εκπλήρωση των εκτελών πάσα τη διαταγά έτοιμε προ τούτο θα διαβάζονται προ εμέ τακτικώ. Ορκίζομαι να αφιερώνεται την εκπλήρωση τούτου του λόγου μου, την επιρροή μου, την αντίληψή μου και την ύπαρξή μου. Ορκίζομαι να μην αποκαλύψω ποτέ τα μυστήρια του μεγάλου εκλεκτού υπότου, του λευκού και μέλλον αετού υπότου. Να υποστηρίξω δε τον τεκτονισμό κατά των προσβολών εκείνων, έτοιμε ο σύστημα παραθεί, πειραθεί να τον βλάψωση. Να μην αποκαλύψω ποτέ τι με εδέχθη, ουδέ την εσπαρίσταται κατά την εκδοχή μου, ουδέ την εσυνέρχονται ει το συνέδριο τούτο. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια παραμυστικότητα η οποία πραγματικά εκπλήσει. Θα μπορούσατε να πείτε και θα μπορούσα να σας αναφέρω πολλά τέτοια ότι κύριε Τσαρούχα υπάρχει μυστικότητα. Υπάρχουν όλα αυτά τα οποία είπαμε. Καταρχήν δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συζητήσουμε ότι είναι αντίθετο στον χριστιανισμό και όλα τα υπόλοιπα γιατί νομίζω καταλάβατε από τα ντοκουμέντα. Εκείνο το οποίο για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η ξενόδουλη, πραγματικά ξενόδουλη, και το λέω με τα λόγω γνώσεως, δεν χρησιμοποιώ ποτέ τις φράσεις χωρίς να έχω ενστερνιστεί το νόημα του σία τους, ας το πω έτσι, είναι ξενόδουλη πραγματικά η συμπεριφορά. Και θα σας πω γιατί. Και πάνω απ' όλα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εντάξει, και τι είναι τώρα, έτσι. Αλλά θα σας πω εδώ ένα πράγμα. Στη Στοά Σπύρος Νάγος, μέλη ήταν δύο πολιτικοί, μετέπειτα υπουργοί, και ο, πριν γίνει η δικτατορία, και ο αξιωματικός του ελληνικού στρατού, Στυλιανός Πατακός. Στοά Σπύρος Νάγος. Αυτά τα αναφέρω στο βιβλίο μου, με λεπτομέρειες. Οι πραξικοπηματίες ετοίμαζαν το πραξικόπημα. Και τότε, ο μέγας διδάσκαλος της ελληνικής μεγάλης Στοάς, Τζατζόπουλος, στέλνει τηλεγράφημα στον Λόρδο Ραθερέιντον, γιατί σας είπα πριν υπάρχει στην Αγγλία η Ελλάδα. Από εκεί ελέγχεται, διαθέτευεται. Στέλνει τηλεγράφημα λοιπόν και του γράφει στο τηλεγράφημα
Εκεί του στρέλανε όμω το πώ βρήκα το τηλεγράφημα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αυτό είναι ένα ρεπόρτερ όμω. Έτσι πρέπει να είναι ένα ρεπόρτερ. Για να μπορεί να πείθει για αυτά που λέει ότι είναι αλήθεια. Γράφει λοιπόν στο τηλεγράφημά του. Αδελφό Τηλιανό Πατακό επίστη όπω κινήσει τα άρματα την 21η Απριλίου. Το αντιλαμβάνεστε τι λέω. Το αντιλαμβάνεστε. Την ίδια εποχή στην Αθήνα την προπαραμονή έρχεται ένα πρόσωπο. Και κάνει συσκέψεις μυστικές, στο βιβλίο μου είναι πολλές σελίδες αυτό. Το πρόσωπο αυτό ήταν ο Μωσέ Νταγιάν. Ξέρετε για τη σκύλια συμμασονία με το βιβλίο μου και οτιδήποτε, αλλά δεν μπορούμε πια γιατί ήταν το κίνημα πολύ μεγάλο και το ρεύμα. Γιατί ήταν όλα δοκουμενταρισμένα αυτά που σας λέω. Όπως ας πούμε για παράδειγμα, εγώ απέδειξα ότι ο θάνατος του Νικηφόρου του Μαντιλαρά στη Ρόδο, του αγωνιστή της Δημοκρατίας, που έλεγε τότε η Χούντα ότι έπεσε να, και το αρέσει τα κύματα και πνίγηκε. Και γι' αυτό βρέθηκε στην ακτή Γενάδη της Ρόδου. Πήγα στη Ρόδο, κάθισα μήνες, τότε η ελευθερωτική με είχε στείλει. Και ξέρετε πότε πίστευα τελικά την δολοφονία. Όταν κατάφερα μέσα από τα απόρριτα έγγραφα του αρχηγείου στρατού της Χούντας να βρω το τηλεγράφημα του ταγματάρχη Νικολαίδη προς το ΓΕΣ, που έλεγε ότι καταζητούμενος Μαντιλαράς ευλήθη δια πυροβόλου όπλου εις αεροδρόμιο Καλάθου Ρόδου. Και εκεί πλέον κατέρευσε ο μύθος. Με φωνάζει ότι ο εισαγγελέας ήταν ο Γιάννης ο Τσαγκονής. Και μου λέει εσύ τι κάνεις εδώ πέρα, να ανατρέπω τα σύμπαντα. Του λέω, εσένα σε ενδιαφέρει να πάνε τα σύμπαντα καλά ή να αποκαλύψεις την αλήθεια. Τι σε ενδιαφέρει από τα δύο, η αλήθεια πάνω απ' όλα. Προσέχετε, το ίδιο ήταν και εδώ. Αδελφός Τηλιανός Πατακός, επίστη όπως κινείς τα άρματα την 21η Απριλίου. Πριν από την 21η Απριλίου. Ναι, σαφώς. Λοιπόν, τι είπατε. 1967 σας μιλάω τώρα. Ο Μωσέ Νταγιάν ήταν εδώ την 19η Απριλίου του 1967. Ετοιμαζόταν το πραξικόπημα, έτσι. Το βράδυ της 20ης Απριλίου έγινε στο Παγκράτη η σύσκεψη στο σπίτι του Μπαλόπουλου, Παπαδόπουλου, Σταματελόπουλου, Μακαρέσου, Πατακού, Γκαντόνα και όλων των άλλων. Εκεί ο Μωσέ Νταγιάν ήταν υπουργός του Ισραήλ τότε. Υπουργός Αμήνης. Το 1897 λοιπόν στη Βασιλεία της Ελβετίας, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, έγινε ένα συνέδριο που έμεινε να παίξει καθοριστικό ρόλο. Έκτοτε στις τύχες πολλών εθνών. Ήταν το πρώτο σιωνιστικό συνέδριο που συγκάλεσε ο Ισραηλίτης δημοσιογράφος Χέρτζ. Παρόντες 204 αντιπρόσωποι. Σε κάποια κύρια θέση ανάμεσα στους συνέδρους, δύο εκπρόσωποι κάποιες οργάνωσης από την Αμερική. Της οργάνωσης Bene Berit, που σημαίνει η Ή της Συμμαχίας. Με μασονική δομή η οργάνωση αυτή κυριαρχεί δεκαετίες ολόκληρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τυπικά πανομοιότυπα σχεδόν με εκείνα της μεγάλης στοά στο μασόνο. Δεν είναι μια απλή στοά. Είναι η στοά των στοών. Αφού έχοντας εκπροσώπους διαλεκτά στελέχη της μέσα σχεδόν σε κάθε στοά των μασόνων και στη μεγάλη στοά της Ελλάδος, ελέγχει και κατευθύνει τους πάντες και τα πάντα. Και κάνει αυτό τον έλεγχο, δίνει τις κατευθύνσεις, παίρνοντας η ίδια κατεύθυνση και γραμμή για τα ελληνικά πράγματα κατευθείαν από την Ουάσιγκτον. Δεν είναι αφαίρετο το συμπέρασμα αυτό. Ούτε μια κοινοφανής αναφορά του Κώστα Πισαρόκα. Προκύπτει από επίσημα ντοκουμέντα που έφερε στο φως η ερευνά μου. Προσπάθεια να σας αναφορτήσω μια ακόμη οργάνωση που δράσει στην Ελλάδα και που τυπικά έχει και αυτή κοινωνικό χαρακτήρα. Ίδρυμα είναι και αυτή. Τυπικά. Τώρα πόσο κοινωνικός αυστηρά είναι ο χαρακτήρας σας θα το δει κανείς αν κάνουμε μια έτσι επιγραμματική αναφορά στα κείμενα. Και θα κρίνει μόνος του. Τον κοινωνικό μανδύα εκείνου του φιλανθρωπικού ιδρύματος έχει και η μασονία, όπως σας είπα, έτσι. Δεν έχουμε απολύτως τίποτα με κανέναν Ισραηλίτη. Το ξεκαθαρίζω. Εγώ προσωπικά. Ή αν θέλετε, Εβραίο. Σκοπός μου όμως και της έρευνάς μου που κράτησε χρόνια, αλλά και του βιβλίου μου που έβγαλα μετά, όταν το εμπλούτησα, δεν ήταν ένας αγώνας κατά των Ισραηλιτών, όχι. Αντίθετα, σεβόμαστε κάθε πολίτη. Και ο χριστιανός πρέπει να σέβεται και τη θρησκεία του κάθε άλλου πολίτη. Και το κάνω εγώ προσωπικά τουλάχιστον. Οι πατέρες της Παλαιάς Διαθήκης είναι σεβαστοί από κάθε χριστιανό. Σκοπός μου ήταν το ξεσκέπασμα μιας οργάνωσης που δεν δράσει το άπλετο φως. Και κάθε οργάνωση που ναι, μεν τυπικά σε σωματείο έχει πάρει πριν 5 ή 10 ή κάποιες δεκαετίες κάποια αναγνώριση από το πρωτοδικείο, δεν λέει σε μένα τίποτα. Αλλά γιατί τίθεται το ερώτημα, πόσο συμβαδίζει η σημερινή δραστηριότητά της με εκείνη την αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό. Τόλμησα τότε και αποκάλυψα για πρώτη φορά την ταυτότητα της του Ας Μπένε Περίτη στην Ελλάδα. Γιατί και αυτόν
το λαό του Ισραήλ εκμεταλλεύονταν και εκμεταλλεύονται κατά τραϊκό τρόπο και με σκοπούς όχι τόσο εμφανείς, πολλοί επιτίδιοι μέσα από τα ίδια τα σπλάχνα του. Επιτίδιοι που και στην Ελλάδα συνασπίζονται σε μακροσυνοπτικού τύπου στοές για να πετύχουν μεσούς της δημοκρατίας είτε ατομικά ωφέλη είτε την εξυπηρέτηση σκοπών που καθορίζουν ξένα κέντρα αποφάσεων, αποφάσεων που είναι και ανεξέλεγκτες και ρυθμιστικές συχνά για την τύχη αυτού του τόπου, αφού και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει συνασπισμός και αλληλοποστήριξη ανάμεσα στα μέλη μιας τάξης, προώθηση των μελών της ΟΑΣ σε θέση κλειδιά, έλεγχος βασικών τομέων της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής. Το κυριότερο, υπάρχει τυφλή υπακοή σε ό,τι διατάζει το κέντρο της ΟΑΣ. Με έδρα ένα κτίριο στην περιοχή του πλατεία Συντάγματος, η ΣΤΟΑ Μπενεμπερίτ παρουσιάζει εξαιρετική δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα που ανάμεσα στα άλλα και με βάση αδιάψευστα ντοκουμέντα που έχω στα χέρια μου έχει σαν στόχο πρώτον την εξυπηρέτηση επιλέξη των ευγενών ηθικών καθηκόντων του Ισραηλιτικού λαού. Δεύτερον, τη συνεργασία με άλλα ομοειδή σωματεία που λειτουργούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ΣΤΟΑΕ των Μασόνων θεωρούνται σαν το πλέον ομοειδέ σωματείο, αφού το τυπικό τη Μπενεμπερίτ είναι καθαρά μασονικό. Τρίτον, την εξύψωση και ανάπτυξη των διανοητικών και ηθικών προτερημάτων της Ισραηλιτικής φυλής. Αυτά είναι επιλέξεις, εισαγωγικά που σας διαβάζω. Τέταρτον, να κάνει διαλέξεις με αντικείμενο τη γνώση του εβραϊσμού. Πέμπτον, να καταστρώνει, προσέξτε, την Μπενεμπερίτ με τα μέλη της σχέδια προς δημιουργία ευνοϊκού ρεύματος υπέρ της διανοητικής εξυψώσεως των Ισραηλιτών εν γέννη. Και δρά αυτή η ΠΕΣΤΟΑ, πέρα από τη λειτουργία της Ισραηλιτικής κοινότητας στην Αθήνα, άλλο είναι η Ισραηλιτική κοινότητα. Δεν αναφέρομαι σε αυτή. Για την οποία κοινότητα την ύφαση και δράση της κάνει ένας ψόγος. Δρά παίρνοντας εντολές από την Ουάσιγκτον, στην οποία και δίνει αναφορά για τα πάντα. Ακόμη και για τις παραβάσεις που κάνουν τα μέλη της. Το πόσο τυφλή είναι αυτή η υπακοή των μελών της αγκελέσματος του κέντρου και της ΟΑΣ προκύπτει από το άρθρο 29 του ειδικού κανονισμού της, που ορίζει, επιλέξει, έκαστον μέλος οφείλει να υποτάσσεται, εις πάσαστες αποφάσεις της ΟΑΣ και να συμμορφούνται πλήρως προς τους εσωτερικούς κανονισμούς αυτής. Στους κανονισμούς απλή συμμόρφωση, να συμμορφούνται λέει. Στις αποφάσεις να υποτάσσεται, υποταγή. Η λέξη μιλά μόνη της και θέτει ένα πρόβλημα, αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί φίλοι. Την ύπαρξη στον τόπο μας σήμερα οργάνωσης που η δραστηριότητα της βάζει τον καθένα σε σκέψη. Όπως και η νομιμότητά της. Γιατί στο καταστατικό της, το αθώο καταστατικό που ανέκρινε το πρωτοδικείο το 1925. Το 25 είναι η έγκριση του καταστατικού. Γίνεται λόγος για σωματείο. Στον ειδικό κανονισμό της Μπενεμπερί, όμως, που τον έχω στα χέρια μου, γίνεται απερίφαστα λόγος για ίδρυμα φιλανθρωπικό. Ένα ίδρυμα με σκοπό ανάμεσα στα άλλα την εξύψωση και ανάπτυξη των ηθικών και διανοητικών προτερημάτων της Ισραηλιτικής φυλής. Για να λειτουργήσει όμως σε αυτόν τον τόπο ένα ίδρυμα, χρειάζεται διάταγμα. Όμως, ποιο διάταγμα ενέκρινε την ύπαρξη και λειτουργία της Μπενεμπερί στην Ελλάδα? Που κι αυτή, όπως και η Μασονία, περιβάλλει το μανδύα της φιλανθρωπίας. Και τι ίδρυμα είναι αυτό, φιλανθρωπικό, μάλιστα, όταν έχει σκοπό να εξυψώσει προτερήματα? Να γιατί πρέπει να λέμε αλήθειες και να γιατί πρέπει να τους δοκιμαντάρουμε. Η Μπενεμπερί δεν είναι μόνο μια οργάνωση με δομή μασονική, είναι κάτι περισσότερο. Υπεροργάνωση. Αφού με διαλεκτούς εκπροσώπους της, ελέγχει, όπως σας είπα, τις στοές των Μασόνων. Με μια αθώα απόφαση λοιπόν του 24-25, δινόταν νομική υπόσταση, που μιλάει για σωματείο. Το σωματείο όμως είναι στο άποχη όνομα, και σε αυτή αναφέρεται τη λέξη καταστατικό του σωματείου Μπενεμπερί, υπό το όνομα φίλων, ούτε λόγος για σωματείο. Εδώ τι έχει αποδειχθεί τώρα? Έχει αποδειχθεί ότι σε όλα τα διοικητικά συμβούλια των μασονικών στοών υπάρχει οπωσδήποτε ένα μέλος στην Μπενεμπερίτ. Σε όλα. Και στη μεγάλη στοά. Σε δικαστικές αποφάσεις δε των δικαστηρίων των δικών τους, γιατί τα δικαστήρια τα δικά τους είναι εξοντοτικά, ξέρετε. Μέσα στο βιβλίο έχω την απόφαση με την οποία τιμωρείται ο σύμβουλος επικρατείας Τσιροπινάς, γιατί παρέμει το μασονικό αυτό και λέει, και αυτός εκφράζει εκεί φόβους για ακόμη και για φυσικό του θάνατο. Προσέξτε τώρα εσείς γιατί σας μιλάω. Ένας ανώτατος δικαστής εκφράζει φόβους για τη ζωή του. Γιατί παρέμει κάτι από τα μασονικά αυτά που τους εντάσσει η ΣΤΟΑ. Να μην ψάχνω τον πλήρωμα σε αυτή την απόφαση να τη διαβάσω, είναι πολυσέλιδη, αλλά και μόνο η αναφορά της προκαλεί, ας πούμε, πραγματικά δέος στον καθένα. Υπάρχουν και άλλες βέβαια παρόμοιες αποφάσεις, παρόμοιες αναφορές. Υποχρεώνουν τα μέλη της Μπενεμπερίτ να δίνουν όρκους ότι θα ακολουθήσουν πιστά ό,τι πρεσβεύει η ΣΤΟΑ. Πράγμα που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι ορίζει η ελληνική νομοθεσία, για την οποία ο όρκος δίνεται μόνο σε περίπτωση ανάληψης καθηκόντων στο δημόσιο. Και σε καμιά περίπτωση για να γίνει κανείς μέλος σωματείου. Τα μέλη της έχουν τι?
έχουν διαβατήρια. Σε πλήθος διατάξεων του ειδικού κανονισμού γίνεται λόγος για μη σημενώσει στο Α, η πλήρης απόδειξη βέβαια, και ο ρήτορ ομιλεί όρθιος και εντάξει απευθυνόμενος στον πρόεδρο, άρθρο 33 του κανονισμού, ο μέντορ κάνει το άνοιγμα της εσείς, ακριβώς το ίδιο με το τυπικό. Θα πρέπει να σου πω ότι ο Λίνο Σαλβίνι ήταν ο μεγάλος μάγιστρος της Ιταλικής Μεγάλης Στοάς. Αυτός διαδέχθηκε τον Τζιορντάνο Γκαμπερίνι, καθηγητή, μέγας μάγιστρος, πριν μπει ο Τζέλι στη μέση. Αποδείχθηκε ότι ο Λίνο Σαλβίνι λέει μέσα ότι ο Γκαμπερίνι ήταν πράκτορας στη CIA. Και όλοι σχετίζονταν με τη CIA. Όλοι. Αυτός λοιπόν έλεγε στους μασόνους της ελληνικής Στοάς, και αυτό το παραθέτω, το έβγαλα στην έρευνα και το έχω στο βιβλίο μου και δεν διαψεύστηκε. Προσέξτε τη φράση. Τους έλεγε πριν από το 67 και αυτοί το υιοθετούσαν εδώ, τι, οι πολιτικές συνταγές εξαντλήθηκαν. Προσέξτε τη φράση. Οι πολιτικές συνταγές εξαντλήθηκαν. Με άλλα λόγια δηλαδή πρέπει να γίνει δικτατορία. Όταν βρήκα και το τηλεγράφημα Τζατζόπουλου προ ρεφερέντον, λέω κοίταξε η άθλη. Δηλαδή το πραξικόπημα δεν προετοιμαζόταν. Η στέρηση της ελευθερίας μάλλον των Ελλήνων πολιτών, για να το πούμε γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Νίκος Ψαρδάκης, ας πούμε, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη αυτή η εκδήλωση, για ένας πραγματικός αγωνιστής της δημοκρατίας. Και αξίζει πραγματικά το τηλεφρόνημα. Γιατί θα μιλάω και αναπηρικάζω. Τον έχω ζήσει από κοντά. Είχα το εξαιρετικό προνόμιο να με θεωρεί φίλο του και να με τιμάμε τη φιλία του. Ένας αγωνιστής πραγματικά που έφαγε τα ξερονήσια και τα βασανιστήρια με το τσουβάλι από τους δικτάτορες. Αυτός ο άνθρωπος αγωνιζόταν πραγματικά. Και εμένα στην έρευνά μου με στήριξε με κάθε δύναμη που είχε. Γιατί κατάλαβε πού ακριβώς κατέπινα. Ο Νίκος ο Ψαρδάκης λοιπόν, όταν του συζήτησα και του λέω, δέστε εδώ τι γίνεται τώρα. Αυτοί εδώ δεν είναι μόνο κινήθηκαν τα άλματα και κάποιοι συνωμότες. Καλά, αποδείχθηκε τελικά, απέδειξαν στο βιβλίο ότι όλοι, Παπαδόπουλος, Μακαρέζος κλπ. Ήταν όλοι τους μπλεγμένοι στην ιστορία της Μασονίας. Λοιπόν, ο Πατακός βέβαια ήταν προεξάρτητο. Αλλά. Όχι, Ιωαννίδη. Δεν θα κάνω το όνομα, μην κάνω να φάει, έπρεπε να πούμε ο Τάνο, είναι ο Τάδε και ο Τάδε. Λοιπόν, πολλοί είναι, θα μπλεχτούμε εδώ. Και τότε το είπα, μου λέει. Άρα λοιπόν, κινήθηκε σε πολλά επίπεδα η στέρηση της ελευθερίας του ελληνικού λαού. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Και για να δείτε, οι πολιτικές συνταγές εξαντλήθηκαν. Κάποια στιγμή έρχεται στην Ελλάδα ο Μικέλε Σιντόνα. Ο Μικέλε Σιντόνα ήταν ο ιδιοκτήτης της τράπεζας, ήταν αυτός που σχετιζόταν με την τράπεζα Αμπροζιάνο, του Κάλβη, που τον βρήκαμε κρεμασμένο με δύο πέτρες στις όχθες του Τάμεση, του τραπεζίτη του Θεού, του Βατικανού. Ήταν ο άνθρωπος που χρηματοδοτούσε το Βατικανό και χρηματοδοτεί τον Βατικανό. Ήταν ο αγωγός του πλυντηρίου των χρημάτων του Βατικανού. Αυτά τα έχω αποδείξει μέσα σε πάνω από 50 σελίδες στο βιβλίο μου. Ο Λίνο Κάλβη. Λοιπόν, βρέθηκε δολοφονημένος. Αυτός είχε σχέση με τον Σιντόνα, ο αρχιμαφιόζος. Έρχεται λοιπόν ο Σιντόνα στην Ελλάδα και επειδή μου αρέσει να λέω τα πράγματα πάντα με το όνομά τους, έρχεται ο Σιντόνας στην Ελλάδα και τι βγαίνει εκεί. Βγαίνει ότι ο Σιντόνα ήρθε παράνομα στην Ελλάδα, έμεινε στο Χίλτον με ένα Τζοβάνι Μπονεφίνο όνομα και έφυγε από την Ελλάδα, όπως λέει ο Ιταλός εισαγγελέας που πήγα και βρήκα στη Ρώμη, με τη βοήθεια δύο μασόνων του 33ου βαθμού. Έφυγε από την Ελλάδα παράνομα από την Κέρκυρα, πέρασε στον Πάρη απέναντι, με τη βοήθεια δύο μασόνων του 33ου βαθμού. Προσέξτε. Λέω τότε λοιπόν, απλό είναι το πράγμα. Θα βρείτε ποιοι ήταν τότε στον 33ο βαθμό, είπα στις ελληνικές διοικητικές αρχές που έχουν υποχρέωση να το κάνουν στο κάτω κάτω. Και από εκεί θα καταλάβετε με μία ανάκριση ποιοι ήταν αυτοί που βοήθησαν τον Σιντόνα. Όσο το είπα και το κάνατε εσείς, αλλά τόσο το κάνατε αυτοί που το είπα. Καταλάβατε. Αποδεδειγμένα όλα αυτά τα έχω με ονόματα. Εγώ θα κλείσω και μετά είμαι στη διάθεσή σας με μία αναφορά για το πολιτικό οικονομικό σκέλος που μας αφορά άμεσα. Όταν ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Βιρτζίνιο Ρονιόνι έσπευσε τον Μάιο του 1980 να δηλώσει ότι η υπόθεση μασονικής του ΑΣΠ2 έχει απροσμέτρες διαστάσεις, είχε υπόψη του ότι οι αλυσιδωτές αντιδράσεις στο ενδεχόμενο αποκάλυψη αυτών των διαστάσεων θα προκολούσαν σίγουρα πτώση της κυβέρνησης Φορλάνη, πράγμα που έγινε. Εκείνο όμως που δεν έγινε τότε και ήρθε αργότερα στο φως είναι η απόδειξη της σχέσης που είχε
η Ισραηλιτική Μασονία με την B2. Μια μασονία που με τη ΣΠΑ Μπένε Μπερίτη στην Αθήνα ελέγχει απόλυτα, όπως είπα και πριν, την ελληνική μασονική ΣΠΑ και τα παρακλάδια της. Με δεδομένη τη σχέση της B2 και της ελληνικής μασονίας, ελληνικής μεγάλης ΣΠΑΣ, όπως πριν σας το απέδειξα, έχουν αποκαλυφθεί και επιβεβαιωθεί διασυνδέσεις του Τζορντάνο Καμπερίνη και του Λίνου Σαλβίνη, στελεχών της Ιταλικής Μασονίας με τους Έλληνες Μασόνους. Το πράγμα έχει για την Ελλάδα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μπορεί να νοιάζει με μυθιστόρημα, αλλά είναι πραγματικότητα. Η ενεργός ανάμειξη της Ισπανής και της υπηρεσίας αντικατασκοπίας του Ισραήλ, της φοβερής Μοσάτ, στα θέματα P2, ελληνική μασονία, Μπένε Μπερίτ, ΝΑΤΟ, αμυντική θωράκιση της Μεσογείου. Και δεν είναι αυτά τα αστεία που μας λένε τώρα. Μαζευόνται εκεί με τις ποδίτσες, τα ραβδάκια και λένε φωνάζουν μουζέο, ζέο, ζέο, στα φέρετρα. Αυτό, αν θέλετε, είναι και μια περιπεκτική για μένα διαδικασία. Γιατί λέω, κοιτάξτε, τι ηλίθιοι που είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι αυτό όμως το τι κρύβεται πίσω από αυτό. Η ελληνική μασονία κατέπει μια τολμηρή έρευνα συναδέλφων στο ιταλικό περιοδικό Πανόραμα με τους οποίους συναντήθηκα. Τότε η ΠΑΕΣΑ ΣΕΡΑ έστειλε στην Ελλάδα τον Φράνκο Παναρίτη. Και στο βιβλίο μου είναι η φωτογραφία μου με τον Παναρίτη. Εγώ πήγα στη Ρώμη και συνάντησα τον αρχηγό των Ερυθρών Ταξιαρχιών, τον Λίσιο Τζέλη και τον Τζούλιο Αντριώτη. Γιατί ο Αντριώτη κατηγορήθηκε κοντά στα άλλα, γιατί με την στο ΑΠ-P2 συνέβαλε στον δολοφονηθού 5 άτομα, μεταξύ των οποίων ο συνάδελφος Μίνο Πικορέλη, ο οποίος ασχολείται με τα μασονικά στην Ιταλία. Ο Τσαρούχας της Ιταλίας δηλαδή ήταν αυτός. Καταλάβατε. Και τον δολοφόνησαν. Και ο Αντριώτη κατηγορήθηκε αυτό και δικάστηκε. 2 χρόνια δικαζόταν. Στο τέλος τον αθώσαν, βέβαια, γιατί κάποιοι βρήκαν κάποιος και τον αθώσαν. Η έρευνα λοιπόν των συναδέλφων στο Πανοράμα, η πρόοδος της έρευνας για να φωτιστεί το πρόσωπο της P2, στοιχεία που συλλέχθηκαν στην Αθήνα από εμένα, καταλήγουν σε ένα οδυνηρότερο τόπο που μας υπέρασε. Πίσω από τη δραστηριότητα των τελετών και πανηγυριών στις μασονικές σχολές, με μέσο την οργάνωσή τους και τον έλεγχο που ασκούν αυτές με τους ανθρώπους τους στις θέσεις κλειδιά της πολιτικής, της οικονομίας, της κοινωνικής ζωής και της άμυνας, πίσω από τις φιλοσοφικές συζητήσεις στα σκοτεινά εργαστήρια, πίσω από τα αθώα καταστατικά που παίρνουν τυπικό έλεγχο της δικαιοσύνης, πίσω από φιλανθρωπικά ιδρύματα, ύπατα συμβούλια, ψηφοφόρους, άρχοντες, κρατεούς, ροδόσταυρους και άλλους αξιωματούχους της μασονίας με πλήρη άγνοια, ναι έτσι είναι, πολλών από τους μασόνους των κατωτέρων βαθμών για το τι ρόλο παίζουν πραγματικά οι στοές τους, ποιο σκοπό εξυπηρετεί η μυστικότητα και η διέπραξή τους. Πίσω από όλα αυτά κινείται οριζόντια και κάθετα ένα αόρατο δίχτυ που εξυπηρετεί τέλεια τους σκοπούς ξένων κέντρων αποφάσεων και μυστικών υπηρεσιών όπως η Αμερικανική CIA και η Ισραηλινή Μοσάτ. Δεν είναι αυθαίρετο συμπέρασμα δικό μου αυτό, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, παρόντες στο Αττικό σήμερα και εσείς που μας ακούτε. Βγαίνει από την έρευνα, από τα στοιχεία, από γραπτά ντοκουμέντα που θέλουν την Ουάσιγκτον, το κέντρο που δίνει γραμμή και που αποτελεί σημείο αναφοράς στη δραστηριότητα σωματείων που στην ουσία τους είναι μασονικές στοές, με συνεδριάσεις κρυφές και μυστικές. Οι πολιτικές συνταγές εξαντλήθηκαν, έλεγε στους Έλληνες Μασόνους, ο Λίνος Σαλβίνη, μέγας διδάσκαλος στην Ιταλία και στενός συνεργάτης του Τζορντάνο Καμπερίνη, αποδεδειγμένα πράκτορα της CIA. Οι δικοί μας πρόβαλαν αυτή τη θέση του Σαλβίνη στα δελτία τους, που μοιράζουν στα μέλη τους για πληροφόρηση και από τα οποία προκύπτει το ότι το σύνθημα Ελευθερία ισότης αδελφότης των Ελλήνων Μασόνων είναι το ίδιο με εκείνο της P2. Είναι το ίδιο που για πρώτη φορά υπόθηκε, γράφηκε και καθιερώθηκε στα πρακτικά του πρώτου Διεθνούς Σιωνιστικού Συνεδρίου στη Βασιλεία της Ελβετίας. Είναι αυτό που ψιθυρίζουν τα μέλη της ΜΟΣΑΤ όσα είναι δραστηριοποιημένα και στην Μπένε Μπερίτ. Είναι η ταμπέλα που για τη CIA και τους πράκτορές της, σαν τον Σαλβίνη, αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη. Ο Τζορντάνο Καμπερίνη δεν έπεισε ποτέ τους δεσμούς του με τους Έλληνες Μασόνους. Και όπως ήταν δεξί χέρι του μεγάλου μάγιστου της P2 Λίτσιο Τζέλη, δούλευε μεθοδικά για τη CIA. Το ότι ο Καμπερίνη δούλευε για τη CIA, πράγμα που ήξεραν οι Έλληνες Μασόνοι, το αποκάλυψε, όπως είδαμε, ο μεγάλος διδάσκαλος Μεγάλης Ανατολής της Ιταλίας από το 70 στο 80, Λίνο Σαλβίνη, λέγοντας: όταν διαδέχτηκα τον Καμπερίνη στη θέση του μεγάλου μαγίστρου της Ιταλίας, είχαμε αργότερα μια συνάντηση 21 Μαρτίου και τότε ο Καμπερίνη μου μίλησε για τον πλήρη έλεγχο της μασονικής επιθεώρησης. Το ρόλο που έπαιζε ο Καμπερίνη στα πράκτορα της CIA το γνώρισαν όλες οι διεθνείς στοές που διατηρούσαν δεσμούς με τη μεγάλη Ιταλική Μεγάλη Ανατολή. Γιατί δεν παρέλειπε να το τονίζει, προκειμένου να εμφανίσει στους ξένους αδελφούς σαν ο υπαριθμόν 1 της CIA, όχι μόνο στον χώρο των ευρωπαϊκών αλλά αμερικανικών στοών, από τις οποίες επηρεάζονται οι ευρωπαϊκές. Όλες τις ευρωπαϊκές στοές και την ελληνική τις είχε κάτω από τον έλεγχο της η Αμερικανική Μασονία. Στον ειδικό κανονισμό αδιάψευστο του ντοκουμέντου της Μπένε Μπερίτ,
Τονίστε ότι το κέντρο της για τη γραμμή της αποφάσης και το κάθε θέμα είναι η Ουάσιγκτον. Και όπως αποκάλυψε ήδη ο πρώην μας όμως Σινάλσκι, οι ευρωπαϊκές στοές όλες αποτελούσαν και αποτελούν χρόνια ολόκληρα όργανα της Αμερικανικής για την επίτευξη των σκοτεινών στόχων της. Οι δεσμοί των Ελλήνων Μασόνων με τις Αμερικανικές στοές και τις Μπένε Περίδη με την Ουάσιγκτον ανάγονται σε πολλά χρόνια από πριν από την εποχή του Τρούμαν, μέγας μασόνος του Τρούμαν. Το κλίμα καλλιεργήθηκε σιγά σιγά και σταθερά μέχρι τη μέρα. Σήμερα, και κλείνω με αυτό, στις Βρυξέλλες υπάρχει αίσθηση ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Ιταλίας ήταν για καιρό ένα κόσμιο γεμάτο τρύπες. Μέσα από αυτό δεν σταμπάτησε ποτέ να διαραίουν έγγραφα του ΝΑΤΟ, όπως και ντοκουμέντα με σπάνια αξία. Έτσι για καιρό το ΝΑΤΟ δεν μετέδιδε την παραμικρή πληροφορία αξία στην Ιταλία, γιατί από εκεί έφταναν όλα αυτά στις στοές της Ελλάδος και τις άλλες στοές και καταλαβαίνετε πόσο διάτρεπτο ήταν το σύστημα προστασίας μιας χώρας. Μετέδιδε πληροφορίες με λιγοστό ενδιαφέρον και αυτές που στη γλώσσα των μυστικών υπηρεσιών θεωρούνται σε περιεχόμενο εμπιστευτικές. Σπάνια μετέδιδε πληροφορίες απόρριτες και σε καμιά περίπτωση δεν έστειλε πληροφορίες άκρως απόρριτος ή ακόμη πιο σημαντικό πληροφορίες που έχουν τη διαβάθμιση κόσμου. Αιτία πρώτη, η μασονία που οι δραστηριότητες ξεπέρασαν τα όρια της φαντασίας. Γιατί έφτασαν ακόμη και για μερικά στελέχη και στο εμπόριο των όπλων όπως αποδείχθηκε για την B2. Αιτία δεύτερη, η ξαφνική πανεπολή σε όλη αυτή την ιστορία της Ισραηλινικής Υπηρεσίας Αντικατασκοπίας της Μοσάτ. Σε μια από τις δραστηριότητες της Μοσάτ παρακολουθούσε, έπαιρνε μεγάλες στρατηγικές και στρατιωτικής σημασίας πληροφορίες για δύο αραβικές χώρες. Η μία από τις δύο ήταν το Ιράκ. Στη διάρκεια της λήψης των πληροφοριών ντοκουμέντων, η Μοσάτ το επιτελείο της διαπίστωσε κάποια διαρροή και ερευνώντας, εντόπισε σαν σημείο της διαρροής τα ιταλικά γραφεία. Οι Ισραηλοί είδαν την περίπτωση σαν χρυσή ευκαιρία να πουλήσουν εκδήλωση στο ΝΑΤΟ. Έσπασαν να εντοπίσουν τις Βρυξέλλες για τις διαπιστώσεις τους, διαπιστώσεις που είχαν κατάληξει τη μασονία, οπωσδήποτε όμως και τις συνεργαζόμενες στοές, βασικά βεβαίως της Αμερικής, αλλά και άλλες όσοι συνεργάζονται μαζί τους. Στο κύκλωμα εμπλέκονταν πολλές καταστάσεις που ανησύχησαν και ιδιαίτερα τους Ισραηλινούς, αφιερωμένους στην εντατική παρακολούθηση τι γίνεται στη Μεσόγειο, ιδιαίτερα με τις κινήσεις των αεροσκαφών και φυσικά από τις κινήσεις αυτές. Θα ήταν αδιανόητο για τον κοινό νου να εξαιρεθούν οι κινήσεις των ελληνικών αεροσκαφών, αφού ο χώρος Αιγαίου, Κρητικού, Ιωνίου, Πελάγους είναι νευραλγικά σημεία της Μεσογείου. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, το είπα και πριν, το λέω και πάλι. Αν τσεκόμασταν να παρακολουθήσουμε το αντιχριστιανικό της Μασονίας, το αποδείξαμε και δεν νομίζω χρειάζεται να φορά. Τα είπε ο Σεβασμιώτης, τα είπε ο πατέρας Γεώργιος και νομίζω ότι και αυτά που ανέφερα εγώ σας έπεισαν. Αλλά αν το δούμε το πράγμα μέσα από αυτή τη σκοπιά μόνο, κάνουμε λάθος. Και κάνουμε λάθος γιατί το πράγμα ξεφεύγει των ορίων αυτής της θεώρησης. Και φτάνει εκεί που θέλω να πιστεύω, με τα ντοκουμέντα που σας παρέδισα, σας έχω πείσει ότι συμβαίνει κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε την καλή συνάντηση. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τσόρχα, που με τις έρευνες του, αλλά και με την τόλμη του και την αποφασιστικότητά του στο όνομα της ελευθερίας και της δημοκρατίας έχει δώσει τόσα στοιχεία στην ελληνική κοινωνία που είναι χρήσιμα σε όλους μας και στην Εκκλησία ιδιαίτερα την ποιμένουσα. Τώρα ο κύριος Μηγεράκης θα συνεχίσει με την τρίτη εισήγηση και εντωμεταξύ φτάνουν και πολλές ερωτήσεις βέβαια. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όσες ερωτήσεις οι κύριοι εισηγητές. Όμως, στο τέλος θα διαβάσουμε και το ψήφισμα το οποίο το έχετε δει, θα το ακούσετε και όσοι συμφωνούν θα υπογράψουν για να δοθεί και να τοποθετηθεί και στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλες και φίλοι, μετά τις τόσο εμπεριστατωμένες εισηγήσεις του Σεβασμιωτάτου, ο χαιρετισμός πατρός Γεωργίου και του φίλου μας του Κώστα του Τσαρούχα, η δική μου τοποθέτηση θα μπορούσε να θεωρηθεί περιττή, γιατί το όλο θέμα φωτίστηκε πλήρως. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από όσα ελέγχθησαν ότι η μασονία αποτελεί θρησκεία αντίθετη του χριστιανισμού,
ότι αποτελεί μια οργάνωση μυστική, συνωμοτική, αντιδημοκρατική και αντιεθνική, και ακριβώς μπαίνει το ερώτημα, αυτά ήταν γνωστά από παλιά. Η Εκκλησία είχε καταδικάσει τη Μασονία από το 1933 και έκτοτε ανανέωσε αυτή την καταδίκη. Τα ντοκουμέντα, τα αδιάσυστα ντοκουμέντα που μας παρουσίασε ο εκλεκτός συνάδελφος ο κύριος Τσαρούχας ήταν επίσης γνωστά, χρόνια έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο και διαβάζεται συνέχεια τα βιβλία του Μακαριστού, του Προέδρου της Χριστιανικής Δημοκρατίας επίσης και όλων των άλλων. Ποιος ο λόγος που κάναμε σήμερα αυτήν την εκδήλωση, τι ήταν εκείνο που μας παρεκκίνησε? Κοιτάξτε, η Μασονία, επειδή έχει αποκαλυφθεί εδώ και χρόνια ο ρόλος της σε θρησκευτικό, πολιτιστικό, εθνικό, δημοκρατικό επίπεδο, έχει αναπτύξει δράση και με άλλα προκάμια, με άλλες οργανώσεις που δεν παρουσιάζονται τυπικά ως ΣΤΟΕΣ, αλλά προωθούν τους σκοπούς της ΣΤΟΑΣ και δρούν κι αυτές κατά τον ίδιο τρόπο. Λόγω χάρη η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, η Ιλουμινάτη. Και αυτή η Λέσχη τα τελευταία χρόνια έχει συνεδριάσει δύο φορές στη χώρα μας. Εδώ στην περιοχή μας, στη Βάρκηζα και στη Βουλιαγμένη. Ο δε Πειραιάς, το πρώτο λιμάνι της χώρας, όπως μας είπε ο Σεβασμιόστατος, έχει πολιορκηθεί κυριολεκτικά από 15 μασονικές στοές. Και μπαίνει το ερώτημα, γιατί τόσες πολλές στοές στον Πειραιά? Ο Πειραιάς, το είπα, είναι το πρώτο λιμάνι της χώρας. Εδώ διασταυρώνονται και διαπλέκονται στρατηγικής σημασίας γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Και η Μασονία θέλει να είναι το μάτι του κάθε ενός που γίνεται στον χώρο αυτό. Και όχι απλώς να βλέπει, αλλά όπου μπορεί να παρεμβαίνει, να σχεδιάζει και να προωθεί τα σχέδιά της. Ο Σεβασμιότατος τόσο στις συνόδους της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ, όσο και από το γεγονός ότι υπάρχουν εδώ τόσες μασονικές στοές, και από ένα άλλο επίσης γεγονός, ότι επικεφαλής των Ιλουμινάτη, κάποιος κύριος Νικόλαος Λάρος, οργάνωσε εδώ στο ξενοδοχείο της Αθήνας πρόσφατα ένα συνέδριο, μια σύναξη εν πάση περιπτώσει, που προγραμμάτισαν την ίδρυση πολλών παραρτημάτων σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι τώρα εδρεύουν στην Αγγλία, στο Λονδίνο, που όπως μας είπε ο φίλος ο Κώστας, εκείνη η μήτρα του μασονισμού και από εκεί εξαρτώνται οι δικές μας στοές. Ο Σεβασμιότητος αντέδρασε στεναρά με αρθρογραφία, με δηλώσεις. Με ομιλίες. Ταυτόχρονα η εφημερίδα μας, όπως ακούσατε από το 1956, με την αγωνιστική και απαράμιλου ήθους και θάρρος αρθρογραφία του Μακαριστού και ημίες του Προέδρου μας και Ιδρυτού του Κινήματος του Νικόλα Ψαρδάκη. Η Χριστιανική λοιπόν με μακρά ιστορία αγώνων εναντίον του τεκτονισμού και όλων των παραβιάδων του, των σκοτεινών δυνάμων, του διεθνού σιωνισμού, που όπως τονίστηκε και κρατήστε το αυτό, η μάχη εναντίον του διεθνού σιωνισμού δεν έχει καμία σχέση με πολεμική εναντίον του εβραϊκού λαού. Αντίθετα και ο εβραϊκός λαός είναι θύμα του διεθνού σιωνισμού. Και αγωνιζόμενοι εναντίον του διεθνού σιωνισμού, αγωνιζόμαστε εναντίον των παγκοσμιοποιητικών σχεδίων του ιμπεριαλισμού και αγωνιζόμαστε με την έννοια αυτή και υπέρ του εβραϊκού λαού, ο οποίος υποφέρει χρόνια τώρα μαζί με τον παλαιστινιακό λαό για τα εγκλήματα που κάνει η ηγεσία του. Η εφημερίδα μας λοιπόν με αυτό το πνεύμα και σχολίασε τις παρεμβάσεις των Ιλουμινάτη εδώ, αλλά και ήρθε σε επαφή με τον Σεβασμιότατο, ο οποίος αμέσως, γνωρίζοντας την ιστορία του Νικόλαου Ψαρδάκη και της Χριστιανικής, συμφωνήσαμε μαζί και ήταν
έτσι χάρη και δώρο Θεού αυτή η συνάντηση πνευματική να οργανώσουμε την σημερινή εκδήλωση. Εμείς ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο, γιατί ομολογούμε ότι χωρίς τη δική του κάλυψη της Ιεράς Μητροπόλεως δεν θα μπορούσαμε να είχαμε αυτή την τόσο επιτυχή σημερινή εκδήλωση. Το γεγονός ότι η γραμματεία έχει κατακλειστεί από ερωτήματα δείχνει το πόσο απασχολεί τον ελληνικό λαό το πρόβλημα των δυνάμεων του σκότους, των δυνάμεων που δρούν πριν από αυτόν, χωρίς αυτόν και εναντίον αυτού. Και γι' αυτό κάναμε τη σημερινή εκδήλωση. Και μια ερώτηση, δεν θα διαβάσω την ομιλία που είχα κάνει γιατί έχουν καλυφθεί όλα τα θέματα που είχα κατά νου να αναπτύξω από τους προλαλήσαντες. Μια ερώτηση που ήρθε, βάζει το ερώτημα, λέει ποιος είναι ο σκοπός και ο στόχος της σημερινής εκδήλωσης. Μια απλή ενημέρωση και κάτι πιο, ή κάτι πιο πέρα. Θα υπογραφεί ένα ψήφισμα και με ποιο σκοπό. Περιμένουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ακριβώς απαντούμε στη ερώτηση ότι δεν είναι σκοπός μας να κάνουμε μια απλώς εκδήλωση και να διαβάσουμε ένα ψήφισμα. Εμείς θέλουμε η σημερινή εκδήλωση να είναι αφετηρία, να είναι ξεκίνημα για την συγκρότηση ενός πανελληνίου, δημοκρατικού, αντιμασονικού μετόπου, να αγωνιστούμε λαός και κλήρος. Η πνευματική ηγεσία, όση από αυτήν έχει μείνει ελεύθερη και δεν είναι δεσμευμένη στα μασονικά δίκτυα. Οι πολιτικοί άνδρες, όσοι πάλι από αυτούς είναι ελεύθεροι ανεξάρτητα από το κόμμα στο οποίο ανήκουν. Γιατί τα δίκτυα της μασονίας έχουν απλωθεί σε όλο το πολιτικό φάσμα. Στους ελεύθερους όμως πολίτες, σε αυτούς που έχουν ελεύθερη δημοκρατική πραγματικά συνείδηση, απευθύνεται η σημερινή εκδήλωση μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας που πρέπει να τον ευχαριστήσουμε για την προσφορά. Γιατί πρέπει να σας πούμε ότι τα ΜΜΕ, τα λεγόμενα ΜΜΕ είναι δεσμευμένα. Στείλαμε δελτίο τύπου για να ανακοινωθεί ως είδηση. Δεν πέρασε. Μια εφημερίδα έχει βάλει την ανακοίνωση το εβδομαδιαίο παρόν. Και το μετέδωσε ο σταθμός φυσικά της Εκκλησίας του Πειραιά και της Εκκλησίας Ελλάδος. Πρέπει να σας πω ότι τον περασμένο Μάρτη ένας συνάδελφος νέος θέλησε να κάνει μια έρευνα για τη μασονία. Να τον παρουσίαζε από ένα τηλεοπτικό σταθμό. Και ήρθε και μας πήρε συνέντευξη. Και από εμένα και από τον αδελφό Θανάση του Κουρδελίδη. Και από άλλους. Του είχα πει ότι θα σε αφήσω να την προβάλλεις. Αλίμονο λέει, έχω συνοηθεί με τον υπεύθυνο του σταθμού. Το αποτέλεσμα ήταν ο άνθρωπος να χάσει τη δουλειά του, δεν προβλήθηκε ποτέ η εκπομπή. Βασιλόπουλος λέγεται το παιδί και κάνει μια εκπομπή μηχανή του χρόνου. Ο φίλος ο Κώστας τι έπρεπε κάτι. Είχαν πάρει από μένα μια πολύ μεγάλη διάρκεια συνέντευξη. Είναι καλά παιδιά αυτά και φίλοι καλά και καθαρά παιδιά. Ο Χρήστος Βασιλόπουλος και ο Δημήτρης ο Πετρόπουλος. Και τους είπα είστε σίγουροι ότι θα δεχτεί η εκπομπή. Τα ίδια που είπα εγώ. Μου λέει, γιατί ρε Κώστα, αλίμονο μου, μας είπαν ότι προχωρήσετε. Λέει, τους λέω, εν μεταξύ εγώ μιλούσα μια μισή ώρα και έλεγα πολύ χειρότερα από αυτά που είπα σήμερα εδώ. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε τώρα. Λέω, θα πάρουν φωτιά τα τόπια άμα παιχτεί η εκπομπή αυτή, τους λέω. Και τελικά δεν παίχτηκε η εκπομπή, χάσα και τη δουλειά τους κάτω. Έχασαν τη δουλειά τους και ευελπιστούσαν ότι στο νέο κανάλι που θα πήγαινα θα τους επέτρεπε να το προβάλλουν. Δεν προβλήθηκε ποτέ η εκπομπή. Αυτό γιατί το λένε. Γιατί πόσο δικτυωμένοι και ότι κάθε μέρα που περνά η σκλαβιά απλώνεται περισσότερο. Το γεγονός ότι ο Κώστας ο Τσαρούχας, το 85 Κώστα θυμάμαι καλά, το 81, έκανε αυτή την έρευνα και η εφημερίδα του δημοσίευσε όλη την έρευνα, αυτό έγινε το 81. Σήμερα αμφιβάλλω αν μπορεί να γίνει τέτοια έρευνα, πρώτα-πρώτα να βρεθεί ένας ρεπόρτερ του ύψους και του ήθους του Κώστα του Τσαρούχα, αλλά και να βρεθεί μέσω που να φιλοξενήσει
αυτή την έρευνα. Τώρα είναι τα βιβλία μας. Ε? Τα βιβλία. Τα βιβλία. Ακριβώς λοιπόν αυτή η εκδήλωση έχει σκοπό να ενημερώσει καταρχάς εμάς και να δούμε πώς θα οργανώσουμε ένα κίνημα βάσης, ένα κίνημα να αγκαλιαστεί από το λαό, να αγκαλιαστεί από την Εκκλησία, να αγκαλιαστεί από τους ανθρώπους που έχουν ελεύθερη συνείδηση. Ακριβώς. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι σε κάποια άλλα ζητήματα. Υπάρχει άραγε σχέση μεταξύ τεκτονισμού και Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί εκεί μέσα βρισκόμαστε. Καλά. Βέβαια ο Κώστας ξέρει πάρα πολλά, αλλά εδώ από ένα βιβλίο του μακαριστού του Νίκου του Ψαρδάκη διαβάζω κείμενο που είχε δημοσιευθεί στην Ελευθερωτυπία το 85, δεν αποκλείεται να ήταν του Κώστα. Και όπου εκεί αναφέρει ότι ένας ευρωβουλευτής, ο Τένες Πιτ, είχε καταθέσει ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο και ζητούσε να ληφθούν αποφάσεις γιατί κατάγγελε δημόσια την επέκταση των μασονικών στοών και άλλων οργανώσεων μέσα στην ΕΟΠ. Κατέθεσε σχέδιο νόμου το οποίο καλείται ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου να ζητήσει από όλους τους βουλευτές και δημόσιους λειτουργούς της κοινότητας να δηλώσουν σε ειδικό κατάλογο αν είναι ή όχι μέλη μυστικών οργανώσεων. Αυτό πήρε μεγάλη διάσταση στο Ευρωκοινοβούλιο, από το βιβλίο μου είναι. Ναι. Και πήραν θέση. Πήραν θέση πολλοί ευρωβουλευτές εναντίον αυτής της θέσης. Ξέρετε κάτι, κρύβονται περισσότερο από αυτούς εκεί, γιατί δεν τους παίρνει, επειδή είναι το Ευρωκοινοβούλιο έχει 575 μέλη, ας πούμε. Και δεν μπορούν να το ελέγξουν εύκολα. Είναι από διάφορες χώρες. Γι' αυτό και. Αλλά βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργούν ιδίως. Πώς? Δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργούν ιδίως. Και σε προσωπικό επίπεδο και σε. Ανεξάρτητα που έμειναν απάντητα αυτά τα ερωτήματα που έθεταν, υπάρχουν κι άλλα στο βιβλίο αυτό, σεμινάριο, στην έξοδο θα τα βρείτε αυτά τα βιβλία. Το θέμα είναι ότι σήμερα η συνθήκη της Λισαβόνας που επικυρώθηκε πρόσφατα από τα 27 κράτη-μέλη, όχι από τους λαούς, από τις κυβερνήσεις, που μέσα στις κυβερνήσεις υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι αυτών των δυνάμεων. Μέσα στη συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχει διάταξη που εξισώνει τις εκκλησίες με τις λεγόμενες φιλοσοφικές εταιρείες που φωτογραφίζεται στη συνθήκη της Λισαβόνας ο τεκτονισμός. Εξισώνοντας την εκκλησία με τον τεκτονισμό, στον τρόπο λειτουργίας και αντιμετώπισης από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θεσμοθετήθηκε η νομοποίηση ουσιαστικά της δράσης της μασονίας μέσα στην ΕΟΠ. Έτσι ήρθε απάντηση στον καλή του όρα τον ευρωβουλευτή Πίταν Ζήο. Πρέπει να σου πω κάτι για την. Για την αλήθεια, ναι. Δεν το ξέρετε. Και το λέω και πρώτη φορά. Και το λέω και δημόσια, γιατί όταν η αλήθεια δεν είναι από αυτή τίποτα. Ήταν υπουργός δικαιοσύνης ο Απόστολος Κακραμάνης. Πρέπει να ξέρετε ότι όταν έγινε η έρευνά μου, υπουργός δικαιοσύνης ήταν ο Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης. Ένας άνθρωπος ευπρεπής και πραγματικός αγωνιστής και πανέλληνος. Αντιμασόντος μέχρι και που δεν παίρνει. Αλλά από λόγους καθαρά πίστης στην ελευθερία και τη δημοκρατία. Δεν πιστεύει ότι. Μπορεί, δηλαδή δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι μπορεί κάποιος να είναι σε μια οργάνωση μυστική και κερφή. Τότε λοιπόν με έβαλε αμέσως διαταγή να δηλώσουν οι δικαστές, ποιοι δικαστές είναι μασόνοι ή όχι. Απαντώ και στο ερώτημα, γιατί έχουν πολλά τέτοια ερωτήματα εδώ πέρα. Λοιπόν, έγινε πανικός. Γιατί το δικαστικό σώμα σχεδόν γινόταν ο χαμός στο ίσωμα που λένε δηλαδή στην καθημερινή της γλώσσα. Έγινε χαμός. Και το έκανε υποχρεωτικό μαγκάκης. Κανένας δικαστής δεν μπορεί να είναι μασόνος. Διότι τελικά παραβιάζεται η απονομή της δικαιοσύνης. Όταν οι θεσμοί που έχουν μεταξύ τους αυτοί δεν τους επιτρέπουν να σκεφτούν και να αποφασίσουν ελεύθερα. Επρόκειτο να γίνει ο εισαγγελέας του Αγίου Πάγου καινούριος. Είχε γίνει η δίκη των πρωτοτήτων, σας λέω Κακλαμάνη, μετά τον Μαγκάκη. Και με παίρνει ο Αποστόλης ο Κακλαμάνης που είναι και φίλος μου, μου λέει: σε παρακαλώ, μπορείς να είσαι από το Υπουργείο. Μου λέει: άρθρο. Πάω εκεί, μου λέει: κοίταξε, πρέπει να εισηγηθώ στο Υπουργικό Συμβούλιο τον νέο εισαγγελέα του Αγίου Πάγου. Και φοβάμαι μην εισηγηθώ κανένα και ένα μασόνο, μου λέει. Δεν ήξερα ο άνθρωπο, βέβαια. Του λέω: ποιο σκέφτεσαι να εισηγηθείς? Μου λέει: σκέφτομαι, λέει, τον Βενάρδο. Ο Βενάρδος είναι αυτός που αργότερα δολοφονήθηκε από την επαναστατική οργάνωση 1η Μάη στον Άγιο Λουκά στα Πατήσια.
τον εκτέλεσε μια οργάνωση όπως η 1η Μάη. Του λέω, μην το κάνεις. Του λέει, γιατί. Και θα έρθω αύριο να σου πω, του λέω. Την επομένη πάμε όλα τα στοιχεία και το δείχνω ήταν μέλος της ΤΟΑΣ και όλα τα ντοκουμέντα. Κώστα μου λέει, πω, πω, λέει μέσα σας. Και έγινε εισαγγελέας του Ιού Παγού ο Κωνσταντινόπουλος τότε. Έτσι κόπηκε ο Βενάρδος από εισαγγελέας του Ιού Παγού. Έγινε ο Κωνσταντινόπουλος. Ο Κακραμάνης είχε την πρόνοια αυτή. Τώρα για κανέναν άλλο δεν πρέπει να ρωτώ τι κάνει ήδη, πώς λειτουργεί. Ξέρω, σας μεταφέρω αυτό το οποίο χειροπιαστά έχω βιώσει εγώ, γιατί σας είπα εδώ, σας μιλάω μόνο με στοιχεία που δεν διαψεύδονται. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε πόσο το σύστημα κάπου είναι διαγνωστικό. Βέβαια, υπάρχουν και πάρα πολλοί δικαστές, φιλονομιστέ, όχι πάρα πολλοί, περισσότεροι, συντηρητική πλειοψηφία, για όνομα του Θεού. Ας πούμε, υπήρχε ένας δικηγόρος. Και θα σου το πω γιατί μετά αυτός τελικά έκανε την εθνική μεγάλη στοά για τον Αγιοτάλο Δαμόφλης, όσοι τον ξέρετε γνωστός. Ο οποίος διακέρδισε προς πάσα κατεύθυνση τη μασονική του ιδιότητα. Και κέρδιζε υποθέσεις και δεν τις κερδίζω γιατί έχω σχέση με σου. Και είχε πολύ στενή, ήταν επικεφαλής δηλαδή της μασονικής ιστορίας. Και γιατί είναι και άπλουτος. Αυτό τον παρέστηκε βέβαια σε μια ζωή ιδιόμορφη, κρεπάλιση κλπ. Με τα πολλά αυτά. Χρεοκόπησε, άρχισε να μοιράζει επιταγές και τελικά συνελήφθη στη Βουλγαρία και καταζητούμενο στο ελληνικό κράτος και το φέραν πίσω στην Ελλάδα. Μπήκε φυλακή και προχθές τον είδα στον δρόμο. Ένα ράκος πραγματικό κλπ. Σας το αναφέρω. Γιατί τον έχω στο βιβλίο μου τον Δαμόφλη, έπαιξε μεγάλο ρόλο στα μασονικά, στη δημιουργία, ειδικά στη διάσπαση της ΣΤΟΑ εδώ, που έγινε η εθνική μεγάλη ΣΤΟΑ και μεγάλη ΣΤΟΑ. Και αυτοί λένε ότι τελικά αυτή η διάσπαση, και δεν είδα να το ρωτάει κανένας από τους αγαπητούς φίλους, αυτή η διάσπαση οφείλεται σε φιλοσοφικές διαφορές, το τάγμα της Υόρκης, σαν χλαμάρας. Η διάσπαση έχει ένα και μόνο κίνητρο. Η ΣΤΟΑ της Υόρκης, η οποία έγινε μετά υπό τον Λιακόπουλο, τότε πρόκειται να γίνει η μεγάλη αγορά του αιώνα στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέω καμιά φορά ότι τελικά την βλέπουμε μαζονία μερικές φορές από πάνω, το τι γίνεται από κάτω. Η ΣΤΟΑ της Υόρκης λοιπόν ενδιαφερόταν για τα F-16 τα αεροπλάνα. Η αγορά ήταν η πρώτη μεγάλη αγορά που θα έκανε η Ελλάδα. Η αγορά του αιώνα που λέγαμε. Η ΣΤΟΑ, η Εθνική Μεγάλη ΣΤΟΑ με επικεφαλή στο Μανέα, που είναι και σήμερα ο μέγιστος της Ελληνικής Μεγάλης ΣΤΟΑΣ, ενδιαφερόταν για τα Μιράζ, τα γαλλικά. Και είχε σχέση με τον αδελφό του Μιτεράν που ήταν επικεφαλής της γαλλικής ΣΤΟΑΣ. Και πάνω στο τι θα επικρατήσει, έχω φωτογραφίες μέσα στο βιβλίο μου το Μανέα με τον και τους άλλους. Πάνω στο ποια ΣΤΟΑ θα επικρατήσει, δεν μπόρεσαν να συνδεθούν και έτσι έγινε η διάσπαση τυπικά μέσα από τη διαδικασία, τη φιλοσοφική και όλα τα συμπαραματούμενα κώδη τα οποία αναφέρουν. Ο πυρήνας όμως της διαμάχης βρίσκεται σε αυτό που σας είπα. Μανώλη, σε διέκοψα και να σε ρωτήσω. Όλα αυτά οι διακοπές είναι πολύτιμες γιατί καταθέτει συγκεκριμένα στοιχεία και. Εσείς το κόκκινο γίνονται. Ναι. Πρέπει να επανέλθουμε τώρα στο θέμα για να τονίσουμε τα εξής. Ότι εμείς δεν βάζουμε εναντίον της μασονίας γιατί έχει διαφορετικές απόψεις από εμάς, διαφορετικό πιστεύω. Και ο αγώνας τον οποίο είπα προηγούμενο ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, πρέπει να έχει ξεκάθαρες θέσεις. Ποιες είναι οι θέσεις αυτές? Στη δημοκρατία κάθε πρόσωπο και κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει, όπου θέλει, αν θέλει. Στη δημοκρατία όμως, ο σεβασμός στο Σύνταγμα και η τήρηση των νόμων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε δράση. Επίσης, στη δημοκρατία βασική αρχή είναι όλα στο φως. Στο φως πρέπει να είναι το πιστεύω μας, στο φως ο τρόπος λειτουργίας, στο φως η σκοπή, στο φως η δράση. Δημοκρατία και συνωμοτισμός είναι έννοιες ασύμβατες. Δημοκρατία και κουκούλες δεν συμβιβάζουν. Και η ΣΤΟΑ, η μασονική ΣΤΟΑ, χωρίς κουκούλα δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτός δεν είναι δικός μου ισχυρισμός. Το λέει ο Πατριάρχης της Μασονίας Αλβέρτο Μακί με την εξής δήλωσή του. Ο ελευθεροτεκτονισμός, λέει, διατηρήθη αναλύωτος διαμέσου των αιώνων ως μυστική εταιρεία. Ως φανερά εταιρεία συνεχίζει ο ίδιος, δεν θα είχε πολλών ετών ζωή.
Μας το λέει λοιπόν ο ίδιος, ότι εμείς αν δεν δρούμε συνωμοτικά και μυστικά δεν μπορούμε να υπάρξουμε παρά ελάχιστο χρόνο. Αυτή όμως, αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι από τη φύση του αντιδημοκρατικός, αναιρετικός κάθε έννοιας δημοκρατίας. Αυτόν τον τρόπο όχι δεν τον σεβόμαστε, αλλά θα τον πολεμήσουμε. Ο τεκτονισμός μισεί το φως. Ποιο είναι το φως? Ο Ιησούς Χριστός. Και λατρεύει το σκόρπιος, το σατανά. Πάλι θα πείτε είναι δικός μας ισχυρισμός ή έτσι για να τρομοκρατούμε τον κόσμο. Όχι, το λένε στα επίσημα του κείμενα. Ότι πίσω από τον Μάτς, τον μέγα αρχιτέκτορα του σύμπαντος, βρίσκεται λέει ο άγγελος του φωτός ή φωσφόρος ή οσφόρος ή σατανάς. Αυτό είναι στο τρίτο δόγμα της αρχαίας λέει παράδοση του τρίτου βαθμού κατά τη μίση. Αυτά και στο Κώστα το βιβλίο που δημοσιεύονται και στο μακαριστού του Νίκου του Ψαρουδάκη που θα τα βρείτε στην έξοδο, που είναι όλα τα τυπικά. Μας λένε ότι είναι χριστιανή ορθόδοξη. Δεν λέτε τώρα στην Τουρκία ο τεύτωνας λέτε να δηλώνει και εκεί ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος. Στην Ινδία λέτε να δηλώνει και εκεί ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος. Όπως κοροϊδεύουν εμάς εδώ, έτσι κοροϊδεύουν στην Τουρκία που θα λένε ότι εμείς είμαστε πιστοί του Ισλάμ, έτσι θα λένε στην Ινδία ότι είμαστε πιστοί του Ινδουισμού ή του Βραχμανισμού ή δεν ξέρω ποιας θρησκείας θα έχουν εκεί. Αφήνω αυτά για να έρθω και σε ένα άλλο σημείο του τεκτονισμού. Ο τεκτονισμός, πέραν από όσο ακούσατε, έχει και ταξικό χαρακτήρα. Είναι 100% ταξικός. Από το καταστατικό του δεν δέχεται ως μέλη του φτωχούς, εργάτες, αγρότες, αλλά μόνο από την ελίτ. Τα μέλη του είναι βιομήχανοι, πλούσιοι γενικά, βασιλιάδες, πρόεδροι κρατών, θέσεις κυριά, για να μπορούν να ελέγχουν, να χαράζουν γραμμή και να επηρεάζουν αποφάσεις. Είναι και ρατσιστικός. Στα πρώτα χρόνια, αλλά και μέχρι το 89, δεν επέτρεπε σε μαύρους να εγγράφονται σε στοές. Οι μαύροι είχαν φτιάξει στοές, αλλά δεν τις αναγνώριζε ο επίσημος τεκτονισμός και μόλις το 89 τις αναγνώρισε, αλλά και πάλι δεν επιτρέψει στο άλευκό να υπάρχει μαύρος. Για τις γυναίκες, ξέρετε λέει γιατί δεν πρέπει να είναι οι γυναίκες σε στοές. Γιατί λέει, οι γυναίκες, διαβάζω επιλέξη, γεννιόνται από τη φύση ενάαιρετες και δεν έχουν ανάγκη από τη στοά. Άντε σας κολακεύουν. Όπου ιδρυθήκανε
μασονικό ρητό, η τάξη θα έρθει από το χάος. Να μας βυθίσουν στο χάος, να ζούμε σε κατάσταση κρίσεων, για να έρθουν εκείνοι δήθεν σαν προστάτες να μας σώσουν. Αυτά περνάμε σήμερα. Η διεθνής πλουτοκρατία προκάλεσε την κρίση, τη χρηματοοικονομική. Πετώνται εκατομμύρια άνθρωποι στους δρόμους ως άνεργοι, ως πάμπτωχοι, και έρχονται πάλι οι ίδιοι για να μας πούν θα βρούμε τη λύση, θα πάρουμε μέτρα α, β, γ, δ, αλλά τα μέτρα αυτά τα πληρώστε πάλι εσείς, λέει. Εκείνοι τα υπερκέρδη τους τα συγκεντρώνουν στα σεντούκια τους. Το διεθνές κεφάλαιο, ο διεθνής σιωνισμός, για να λένε τα πράγματα με το όνομά του. Και την κρίση του φορτώνουν στους λαούς. Όλα τα ξέρουμε. Λοιπόν, τελειώνω. Τελειώνω για να μην έχουμε πολλές ερωτήσεις. Πολλές ερωτήσεις. Παρακαλώ από κάτω, δεν είναι σωστό να φωνάζετε, διότι πολλές ερωτήσεις έχουν τεθεί. Καλό είναι αρκετές ή περισσότερες να απαντηθούν με ένα σύντομο τρόπο, γιατί έπειτα θα διαβαστεί και το ψήφισμα από το Σεβασμιότατο. Τελειώνω. Ευχαριστώ ξανά τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη που έθεσε και την ελπίδα του συνάντηση. Ευχαριστώ εκ μέρους της Χριστιανικής τον πατέρα Γεώργιο και τον φίλο μας τον Κώστα Κοντζαρούκα για την πραγματικά σημαντική συμβολή τους και ανάλυση του θέματος, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας του Πειραιά, τον δήμαρχο τον Παναγιώτο Φασούρα, τον κύριο Σαντιδήμαρχος που είναι εδώ να του μεταφέρει τις ευχαριστίες μας, και φυσικά όλους εσάς που με την παρουσία σας και τον παλμό σας δικαιώνεται την απόφασή μας να γίνει αυτή η συνάντηση, και κυρίως δικαιώνεται την απόφασή μας να συνεχιστεί ο αγώνας. Γι' αυτό σας καλούμε να στηρίξετε τη Χριστιανική, να είστε αναγνώστες της, για να μπορούμε να συντονιζόμαστε, να υπάρχει συνεχής ενημέρωση. Οι απόψεις σας εμπλουτίζουν τον προβληματισμό μας, εμπλουτίζουν το προστάσιό μας, γι' αυτό δεν σας θέλουμε απλώς αναγνώστες, σας θέλουμε να μετέχετε στον αγώνα αυτό. Σας ευχαριστώ. Θέλω να παρακαλέσουμε τους ομιλητές να, με τη σειρά που θα θέλετε εσείς να ορίσετε, να απαντήσετε στις πιο κέρδιες ερωτήσεις σε ένα χρονολογικό. Να αρχίσω ο πατέρας Γεώργιος. Λοιπόν, θα προσπαθήσω, Σεβασμιότατε και σεβαστή ομίγυρη, να είμαι σύντομος. Οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές, απευθύνονται βέβαια και στους τρεις. Σε όσα θέματα δόθηκε ήδη απάντηση, δεν θα μακρηγορήσω, μονολεκτικά θα προσπεράσω την ερώτηση. Ετέθη το θέμα σε ερωτήσεις για την ελευθερία συνειδήσεως. Ασφαλώς κάποιοι λένε δεν έχουν το δικαίωμα οι τέκτονες, οι μασόνοι, να είναι αυτό που είναι και να σκέπτονται όπως σκέπτονται. Το πρόβλημα για μένα, και προσπάθησα να μείνω στα δικά μου πλαίσια, τα ιστορικά και θεολογικά, τα πολιτικά και κοινωνικά, είναι ακόμη πιο δημοφιλή, διότι συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητά μας, μολονότι τα πνευματικά θέματα πρέπει να είναι πιο κοντά στην καθημερινότητά μας. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Λένε, επί παραδείγματι, τι θα κάνουμε εμείς. Να είμαστε αυθεντικοί Ορθόδοξοι. Όσο περισσότερο ζούμε πνευματικά, τόσο δυνάμεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυνάμεις του σκότους μέσα στον κόσμο. Χωρίς να υποτιμώ ή να θέλω να στραφώ εναντίον στις φωνές, στους αλλαλαγμούς, ο καθένας εκφράζεται με τον δικό του τρόπο και τον σέβομαι, και εγώ ζωηρός είμαι. Αλλά κοιτάξτε, δεν καταλύεται το κράτος του διαβόλου με θητοκρατίες. Καταλύεται με την εσωτερική θωράκιση. Για να μην γίνω εγώ τέκτονας, εμείς οι πανεπιστημιακοί έχουμε περάσει από τέτοιες εξετάσεις. Αν δεν γίνεις τέκτονας, δεν πας παραπάνω. Και λες χίλιες φορές να πάω παρακάτω, παρά να γίνω τέκτονας και όχι τίποτε άλλο. Όχι, συγγνώμη, πάντα το λέω. Όχι για να πολεμήσουμε. Όταν, αγαπητοί μου, είδα στην Χριστιανική η μερίδα κατά της μασονίας, λίγο κουμπόθηκα. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός δεν είναι εναντίον κανενός, ούτε και του διαβόλου. Κλαίμε και θρυνούμε, διότι ο διάβολος έφτασε με τους αγγέλους του, έφτασε εκεί που έφτασε.
Ο Ορθόδοξος Χριστιανός όμως θωρακίζεται εσωτερικά, διανοητικά κλπ. Για να μην πέσει θύμα των δυνάμεων του διαβόλου, διότι από εκεί αρχίζει το πνεύμα, το πρόβλημα. Στην ιστορία, ξέρετε, πολλές φορές στην ιστορία διαμαρτυρόμεθα εναντίον ενός πράγματος και εμπλεκόμεθα στις παγίδες. Και είναι το τραγικότερο σημείο να νομίζει κανείς ότι είναι σούπερ ορθόδοξος και όμως να είναι όργανο των σκοτεινών δυνάμεων. Με πρώτη τον σιωνισμό που από εκεί απορρέουν όλα αυτά και η μασονία και όλα τα παρακλάδια της. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα για να προχωρήσω επί Τροχάδη. Γιατί επιμένουν οι μασόνοι να φαίνονται ως χριστιανοί και μοαμεθανοί, οτιδήποτε άλλο. Εδώ στην Ελλάδα επιμένουν ότι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και τους λένε: ακολουθήστε αυτό που πιστεύετε, αυτό είναι ελευθερία συνειδήσεως και σεβασμός από εμάς της συνειδήσεως του άλλου και της ελευθερίας της, αλλά αφήστε την πίστη του Χριστού, γιατί όπως ήδη ανέλησα, ή δεν γνωρίζουν ή κάπως γνωρίζουν και είναι ο πατεώνας. Τρίτο δεύτερο. Σε αυτό θέλω να πω ότι πριν από 15 περίπου χρόνια, ένας Μητροπολίτης μιας τεράστιας, μεγάλης δηλαδή στην Ελλάδα, Μητροπόλεως και περιοχής, με πήρε ένα βράδυ και μου λέει: «Πάτερ Γεώργιε, συμβαίνει το εξής, στην πόλη μας ανανεώνουμε το Μητροπολιτικό Ναό και η στοά της πόλεως, διακεκριμένη στοά στην Ελλάδα, προσέφερε τότε περί τα 5 εκατομμύρια δραχμές, ένα μεγάλο ποσό, με την απέτηση να γραφεί η στοά ως ευεργέτης του ναού και της Μητροπόλεως». Μου λέει, συγγνώμη, μου λέει, ανωνύμως μιλώ, μου λέει ο Μητροπολίτης: «Αισθάνομαι πολύ δύσκολα και σε παρακαλώ γαλήνευσέ με πώς θα αντιδρούσες εσύ». Λέω: «Σεβασμιότατε, θα τους πείτε ποια ονόματα θα προσφέρουν πέρα από τη στοά, ποια μέλη της θα προσφέρουν το ποσό. Πέστε λοιπόν Μεταλλινός, Καλογερόπουλος και γράφτε τους ως ευεργέτες, αλλά όχι τη στοά». Δεν έδωσαν τα χρήματα. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα που πρέπει να μας βάζει σε σκέψεις. Το ίδιο ακριβώς έγινε πέρσι στις Σέρες. Θέλησε ο κύριος Μανέας, εκ μέρους του ΑΡΤ, να κάνει ένα οικοτροφείο και κάτι θέλανε. Με παίρνει λοιπόν ο Αυτιάς ο Γιώργος, που είναι λαθός με αυτά, μου λέει: «Σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι και έτσι έχω μια δωρεά». Ποιος είναι ο δωρητής? Μανέας. Τι, του λέω, ξέρεις τι πάει να κάνεις? Μου λέει: «Τι?». Ιδέα δεν είχε. Θα εμφανίσεις, πάω στην εκπομπή. Και με το που είδε εμένα ο Μανέας, βέβαια, του κόπε τα ύπατα. Σου λέει: «Τώρα τι κάνω?». Και λέω: «Όχι, όχι, να μην είσαι τρεις». Απέφυγε και τελικά αρχίζω το βομβαρδισμό πραγματικά και η δωρεά βέβαια δεν έγινε. Γιατί θέλουν να βάλουν ότι η μεγάλη στοά είναι το ίδιο, είναι μέθοδος αυτή. Καταλαβαίνετε ότι. Λέτε, λέω: «Πάτε το όνομά σας». Όχι το όνομά. Το ευρύτερο σχέδιο, έτσι. Αυτό είναι που πρέπει να μας βάλει υποψία. Είναι πονηρός ο τρόπος ενεργείας. Γράφει ένας αδερφός στα άδυτα της Μασονίας, το βιβλίο του Νίκου του Ψαρουδάκη, λέει ότι ο οικουμενισμός είναι η καρδιά της θεολογίας της Μασονίας. Ποια σχέση έχει με την παγκοσμιοποίηση κλπ. Είναι μαγειρεύματα της Μασονικής στοάς, που είναι οι τεχνικοί σιωνιστές. Αυτό που μπορώ να καταθέσω είναι ότι σε μεγάλες κινήσεις του οικουμενισμού, όπως είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκκλησιών που μας αφορά αμεσότερα, οι περισσότεροι από τα ηγετικά μέλη υπογράφουν με τρεις τελείες. Και ο σιωνισμός βρίσκεται στο υπόβαθρο όλων αυτών των κινήσεων. Ο σιωνισμός, μια στιγμή, μην βιάζεστε, εσείς ρωτήσατε, να μην πηδάω κι εγώ έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, ο σιωνισμός το 1897 ελέγχθησαν ήδη, δεν θα τα επαναλάβουμε, τον Χέρτσελ και λοιπά, είναι κοινά ιστορικά θέματα που πρέπει όμως για εκείνους που δεν τα ξέρουν να επαναλαμβάνονται. Ο σιωνισμός έχει ένα παγκόσμιο στόχο. Εγώ θα σας πω τώρα ως ερευνητής τι σημαίνει σιωνισμός. Ο σιωνισμός δεν είναι η εβραϊκή πίστη. Η Άννα Φρανκ δεν είναι το πρόβλημά μας. Είναι εκείνοι πίσω που σκότωσαν και την Άννα Φρανκ ή που την άφησαν την Άννα Φρανκ να εκτελεστεί. Ξέρετε το κορίτσι εκείνο, η Άννα Φρανκ. Τι είναι ο σιωνισμός στην ουσία? Είναι ο φαρισαϊσμός μέχρι την εποχή μας. Ο φαρισαϊσμός διαμορφώνεται σε ιμπεριαλιστικό κίνημα στην εποχή του Χριστού. Είναι η φθορά και η εσωτερική καταστροφή και διαστροφή του φαρισαϊσμού.
το Ισραήλ über alles, πάνω από όλα. Αυτός ο στόχος συνεχίζεται μέσα στους αιώνες και μετά το 1897 συνδέθηκε με την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Κάθε λαός πρέπει να έχει το κράτος. Το γιατί εκεί κλπ. Αυτό πρέπει η κυρία Μαντουγάλου να το πω. Όταν σπούδασα στην Πόνη, στην αρχή των εκεί σπουδών μου, έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο για την νεκρά θάλασσα ενός φυσικού επιστήμονος, διδάκτορος, μπορεί να είναι και καθηγητής σήμερα σε κάποιο πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Η σημασία της νεκράς θάλασσας. Και απεδείχθη ότι η νεκρά θάλασσα, με επιστημονικές αποδείξεις, είναι ο τεράστιος κρατήρας υπογείων στρωμάτων πετρελαίου. Τα παράγωγα του πετρελαίου, ναύθα, πίσα κλπ. Είναι η σύσταση των υδάτων εντός εισαγωγικών της νεκράς θάλασσας. Καταλαβαίνετε, εκεί όποιος έχει φαίνεται την νεκρά θάλασσα διαφεντεύει τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής. Η φιλική εταιρεία, έχουμε αρκετές ερωτήσεις, αν ήταν μασονική. Επίσης η Καμπαλά αν έχει σχέση με τη μασονία. Βεβαίως έχει. Αν διαβάσετε, αρκεί να διαβάσετε και του κυρίου Τσαρούχα και του Μακαρίτη του Νίκου του Ψαρουδάκη, θα δείτε τι σχέση έχουν τώρα. Για την φιλική εταιρεία λέγονται πολλά. Εγώ ξέρω ένα, ότι περισσότερο επηρέασαν οι κατώτεροι τέκτονες, οι καρμπονάροι της Ιταλίας, που δεν είχαν καμιά σχέση με τους τέκτονες τους επισήμους. Ξέρετε, Frank Masonry σημαίνει αριστοκρατία και φεουδαρχία της τώρα. Είναι καρπός των φεουδαρχικών κινήσεων της Ευρώπης, της ρατσιστικής κληρονομικής βασιλείας της Ευρώπης. Αυτά δεχόμεθα. Όχι το γιο του πατέρα ή τη θυγατέρα του πατέρα κλπ. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αν ψηφίζει κανείς, κακό της και παλής του που ψήφισε. Το ερώτημα είναι ελέο Θεού, δηλαδή εκφύσεως να δεχόμεθα και να καταφάσκουμε τον ρατσισμό στην κληρονομική διαδοχή. Ούτε ο αρχαίος ελληνισμός, ούτε ο βυζαντινός, ο ρωμαίκος ελληνισμός είχαν δεδομένη, νομοθετημένη την κληρονομική διαδοχή. Και γι' αυτό αλλάζουν και οι δυναστείες. Λέγω συνήθως στα μαθήματά μου, όσοι δεν έφευγαν όρθιοι, έφευγαν οριζόντια, επειδή πλέον ήσαν εναντίον του λαού και των αληθινών συμφερόντων του. Επανέρχομαι λοιπόν. Η Φράγκος σημαίνει το εκλεκτό και το γνήσιο. Οι Αμερικάνοι σήμερα και οι Ευρωπαίοι όταν θέλουν να πούν ότι κάτι είναι γνήσιο και σωστό λένε Φράγκο. Κάνουν το χέρι έτσι, είναι το ολόκληρο. Επομένως, με την θεουδαρχική μασονία δεν είχαν άμεση σχέση. Έχει γράψει ένα σπουδαίο βιβλίο που συμπεριλαμβάνει και όλη την άλλη βιβλιογραφία ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Γαλλίας, κύριος Αμβρόσιος, για τη σχέση αυτή. Επίσης ο Φιλιππόπουλος έχει γράψει, ζει ο Φιλιππόπουλος. Λοιπόν, ο Φιλιππόπουλος, ένας εκλεκτός φιλόλογος και ιστορικός, έχει γράψει και σας παραπέμπω εκεί πέρα. Οι καρμπονάροι επηρέασαν κάποιους. Ο Ξάνθος μου λέει κάποιος ότι λέει βεβαίως, ο Ξάνθος τα έβλεπε με τον δικό του τρόπο. Ο Καποδίστριας όμως παρά τα όσα λέγονται, τέκτον κανονικός όπως έγραφε ο καθηγητής Παναγιωτάκης της φαρμακευτικής σχολής, δεν υπήρξε. Επομένως, δεν είναι κίνημα των τεκτώνων, έστω και αν κάποιοι ήσαν μέλη στο ΟΝ, ο Ξάνθος μόνο αναφέρεται επίσημα, και κάποιοι που είχαν επηρεαστεί από τους καρμπονάρι, τους καρμπονάριδες δηλαδή. Δεν έχουμε επίσημη σχέση μασονισμού και επαναστάσεων. Γιατί? Α, ούτε ο διαφωτισμός ή η γαλλική επανάσταση προεκάλεσαν την ελληνική επανάσταση. Από το 1473 μέχρι το 1808 με τον Παπαβλαχάβα στη Θεσσαλία, έγιναν περίπου 90 με 100 επαναστατικές εξεγέρσεις και κινήματα. Πρωτοστρατούντων, πατριαρχών, μητροπολιτών, επισκόπων απλών, αλλά και άλλων κληρικών και μοναχών. Αυτά όλα που έχουν μελετηθεί επιστημονικά δίδουν το συμπέρασμα ότι δεν περιμέναμε τη Γαλλική Επανάσταση ή ευρωπαϊκές επιρροές. Η Γαλλική Επανάσταση και όποιες άλλες επιρροές, είμαι ερευνητής και σέβομαι τον εαυτό μου, μπορεί να επετάχυναν τους ρυθμούς σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν προκάλεσαν την επανάσταση, διότι η φλόγα αυτή δεν έσβησε ποτέ. Τι συμβαίνει με ιδέες που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, με ιερείς που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις
Λάιος, Ρόπερ κλπ. Αυτές οι οργανώσεις, επειδή είναι γεννήματα ξένων τοκετών, ξένων οδύνων, τοκετή ξένων οδύνων. Αλλού το κυλοπόνημα και αλλού η γέννηση. Δεν έχουν καμιά σχέση με την παράδοσή μας και εν την πράξη ανατρέπουν την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Διότι δεν γεννήθηκαν από καρδιά Έλληνος και από καρδιά Ορθοδόξου. Γι' αυτό το λόγο είναι επικίνδυνες, ακόμη και ο προσκοπισμός, όλα αυτά, στο κάτω-κάτω δεν μπορώ να δεχτώ τα εγγόνια μου τώρα να πηγαίνουν κάπου υπό την καθοδήγηση ενός λύκου. Γιατί δεν έχουν τον Κολοκοτρώνη, τον Μέγαν Αλέξανδρο, δεν λέω τον Μέγαν Αθανάσιο, τον Μέγαν Βασίλειο. Τον Κολοκοτρώνη, ρε παιδιά, ο λύκος, αλλά λυκηδής είναι τα τέκνα όπως ονομάζονται της Λύκαινας, δηλαδή της Τοάς. Από εκεί και μόνο φαίνεται η σχέση. Και υπάρχουν και αποδείξεις που τις έχει ο κύριος Τσαρούχας. Ο γαλλικός διαφωτισμός, είπαμε τα σχετικά, η μεγαλύτερη Στοά βρίσκεται στην Αγγλία, σωστά όλα αυτά, ακούστησαν, δεν θέλω να μείνω περισσότερο. Χρειάζονται ζωντανά παραδείγματα σε τέτοιες περιπτώσεις που να παρουσιάζουν καταπατημένα από τη μασονική στρατιά την ψυχή και το σώμα. Ερωτά χρειάζονται, παρόλα αυτά ακούσαμε πολλά από τον κύριο Τσαρούχα και τον κύριο Μουλιαράκη. Η θέση ότι θα μπορώ να έχω στην Εκκλησία την στιγμή που δεν τρέπομαι για κάτι στη ζωή μου κλπ. Είναι ένα ηθικό συμπέρασμα που αφορά εκείνους οι οποίοι ή χωρίς να ξέρουν ή λόγω του ότι είναι πολύ φιλόδοξοι θέλουν να γίνουν μασόνοι για να επιτύχουν όσα θέλουν να επιτύχουν. Το τραγικό ξέρετε ποιο είναι. Να ξέρει στα πανεπιστημιακά έδρανα ανθρώπους οι οποίοι έγιναν μασόνοι για να γίνουν ακαδημαϊκοί, να καταλάβουν θέσεις και να βλέπετε στο τέλος να έχουν άθλιο τέλος μέσα στο πανεπιστήμιο. Και λέω Χριστέ και Παναγία μου, ήταν ανάγκη να εξευτελιστούν για να κερδίσουν αυτό που δεν τους επέτρεψαν να κερδίσουν. Γιατί υπάρχει πονηρία και γινόμαστε όργανα της ΤΟΑΣ σε οποιαδήποτε κατεύθυνση και δεν έχουμε εμείς στα χέρια μας την δύναμη της ΤΟΑΣ. Οι χριστιανικοί αναφέρεται στις μασονικές οργανώσεις την παραβία, ανήκουν οι ΧΑΝ, οι ΧΕΝ κλπ. Σας είπα, ανήκουν στις οργανώσεις εκείνες που έχουν στη δομή τους και εμπολείς και στους στόχους τους, βέβαια σε άλλο επίπεδο, έχουν τεκτονικούς σκοπούς, τεκτονικούς στόχους. Ξέρετε, και μόνο η διάδοση του Ορθοδόξου. Δηλαδή, χθες ήμουνα στην Κρήτη και στο τραπέζι που έγινε, με κάλεσαν επίσημοι να πάω να μιλήσω για την Ιπατία και την Αγία Κατερίνη. Και τους ευχαριστώ. Οργάνωσαν ένα νηστίσιμο τραπέζι, επειδή ήταν και ο Παπαγιώργης εκεί. Και από την κουβέντα καταλάβαινε ότι δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι. Πολιτευτές, πρώην βουλευτές κλπ. Κλπ. Να μην προχωρήσω. Και έλεγα, Χριστέ μου. Αυτοί οι άνθρωποι κυβερνάνε την Ελλάδα και δεν έχουν ιδέα για αυτό που ζουν στο χωριό τους. Και θα έπρεπε να το ζουν. Έχουν μια εκκλησία εκεί. Και η κριτική, παρά τις εντός εισαγωγικών ιδιοτροπίες τους που είναι προς όφελο του έθνους πολλές φορές, οι κριτικοί σέβονται αυτές τις παραδόσεις. Και όμως εκείνοι ήταν τελείως άσχετοι. Ας μην προχωρήσω γιατί ετέθη κάποιο ερώτημα. Λοιπόν, όλες αυτές οι ομάδες, ΧΕΝ, ΧΑΝ κλπ. Και να μην το ξέρουν, δεν φταίνει οι πρόσκοποι, δεν φταίνει η ΧΑΝ, δεν φταίνει η ΧΕΝ, τα παιδιά και ο κόσμος που συμμετέχει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ζουν μια πραγματικότητα μέσα σε αυτές τις οργανώσεις είναι ανατροπή, πλήρης ανατροπή της Ορθοδόξου πίστεως και της ελληνικής σωστά νοουμένης παραδόσεως. Ποιες ενέργειες κάνει η Εκκλησία για την κατάκτηση της μασονίας? Κοιτάξτε να δείτε. Ζούμε σε ένα δημοκρατικό κράτος που παρά τις αντινομίες λειτουργούν στη συνείδηση των πολιτών κυρίως κάποιοι δημοκρατικοί κανόνες. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε κάτι εφόσον αυτό δεν αντίκειται στους νόμους του συντάγματος και στην ελευθερία. Τα είπε ο Μανώλης ο Μιλιαράκης. Θα έπρεπε αυτοδικαίως και αυτεπαγγέλτος να σηκωθούν εισαγγελείς, δικαστές κλπ. Και να τεκμηριώσουν αυτή την κίνηση για να πάψουν να υφίστανται οργανώσεις όπως οι μάρτυρες του Γεχοβά με αυτόν τον μυστικό, τον απόκριβο χαρακτήρα. Οι μάρτυρες του Γεχοβά είναι στο θρησκευτικό πεδίο ένα παρακλάδι του σιωνισμού στο οποίο ανήκει και η μασόνια. Ο Ψαρουδάκης, εγώ μαθητής από τον Νίκο τον Ψαρουδάκη τα έμαθα, αλλά για τις έρευνάς μου τα τεκμηρίωσα. Αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ.
ο Μακαρίτης ο Νίκος ο Ψαροδάκης το 81 κατέθεσε προσφυγή στον Άριο Πάγο στις αρμόδιες αρχές, για να μην αναφέρουμε αναλυτικά, και ζητούσε την διάλυση του τεκτονικού ιδρύματος, όχι για τις ιδέες που έχει ο τεκτονισμός, αλλά γιατί δρά μυστικά και συνωμοτικά. Ξεκαθαρίζουμε. Οι ιδέες, το τονίζει, είναι ελεύθερες όταν θέλει να πιστεύει ο καθένας. Αυτή η προσφυγή δεν βρήκε καμία απάντηση. Όταν το 85 εξελέγει βουλευτής, μια από τις πρώτες του ενέργειες ήταν να επαναφέρει το θέμα. Και είχα τότε την τιμή να το είμαι μαζί του, να τον συνοδεύω και επισκεφθήκαμε την αρμόδια υφυπουργό Προνοίας που εκεί πήγονται τα ιδρύματα, την Περάκη, την Κυπριωτάκη Περάκη. Και θέσαμε το θέμα της διάλυσης. Τότε η Περάκη του λέει: «Εγώ είμαι κόρη ιερέως και ενδιαφέρομαι, κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό φέρτε μου στοιχεία και να το προωθήσουμε». Πράγματι, ορίσαμε μέσα σε λίγες μέρες νέο ραντεβού και της προσκόπησε ο Πρόεδρος ένα τεράστιο φάκελο με ντοκουμέντα που έδειχναν την συνωμοτική δράση του τεκτονικού ιδρύματος. Πως δεν είχε καμία σχέση με την καταστατική του αρχή που έλεγε ότι ιδρύθηκε για λόγους φιλανθρωπίας, για να βοηθάει άπορα παιδιά. Τότε η Περάκη λέει να μελετήσω. Μετά από λίγες μέρες είχαμε νέο ραντεβού και λέει, ήμουν μπροστά. Και λέει η Περάκη: «Κύριε Πρόεδρε, πίστηκα. Πρέπει να τους διαλύσουμε. Αλλά δεν μπορώ εγώ μόνη μου να πάρω απόφαση. Πρέπει να συνοηθώ με τους από πάνω». Ο από πάνω ήταν ο υπουργός, ο καλύτερο Παρασκευάς, ο Αγγερινός, και εννοούσε βέβαια και το ίδιο τον πρωθυπουργό. Θα έχουμε σύντομα νέο ραντεβού. Από τότε το τηλέφωνο της Περάκη δεν ξαναλειτουργήσε. Προσπαθούσαμε για νέα συνάντηση να μας πει τι έγινε. Δεν έβγαινε. Αργότερα μας έστειλαν ένα πόρισμα ότι είχε συσταθεί μια επιτροπή εμπειρογνωμών να κάνει έρευνα αν νομότυπα λειτουργούσε το ίδρυμα ή όχι, το οποίο μέσα σε τρεις αράδες έλεγε ότι λειτουργεί νομότυπα, δεν έκανε καμία έρευνα, γιατί η έρευνα καταρχάς θα σήμαινε ότι θα καλούσε το ίδιο το Ψαροδάκι, γιατί πέρα εδώ εσείς καταθέτετε τόσο, έγινε μια πραγματικά έρευνα. Με τρεις αράδες έλεγε το ίδρυμα. Και μετά βρήκαμε ότι οι τρεις αυτοί που έκαναν την έρευνα ήταν τέκτονες. Λοιπόν, αυτά για το ιστορικό. Γι' αυτό και όλες αυτές οι ώρες δημόντα. Πάντως όμως να προσθέσω, με συγχωρείτε, να πούμε για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις ότι όχι, δηλαδή για να μου κατάσταση των πραγμάτων. Όταν ο Γιώργος Ράλης έκανε στην Βουλή τότε μία αναφορά, γιατί σε εκείνη την εποχή αναφέρεται και ο Μανώλης, αλλά μία αναφορά για την αλήθεια της τρομοκρατίας και επειδή υπάρχουν και ερωτήσεις εδώ και τη σχέση του με τη μασονία, ο Αίμνησος Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος είχε πει επιλέξει, το παράδειγμα της Ιταλίας είναι ακριβώς αυτό, κύριε Πρόεδρε, που έχω υπόψη μου. Όταν βρίσκει κανείς όποια πέτρα και αν σηκώσει ψηλά, αισθάνεται να πρόσπασε στην πολιτική ζωή, σαν να βρει δυνάμεις στον διχανισμό, να έχουν δημιουργήσει δίκτυα που στοχεύουν όχι μόνο τον προσπορισμό οικονομικών ωφελημάτων σε βάρος του δημοσίου, αλλά ακόμη και την ανατροπή της καταστικής τάξης του κατεστημένου. Όταν το βλέπουμε αυτό, πώς να μην εννοήσουμε γιατί η Ιταλική αστυνομία δεν μπορεί να του συλλάβει, να συλλάβει ποιους, προς τα πού θα πάει. Και το φαντάζεται ο Ιταλός πριν μερικούς μήνες ότι υπήρχε αυτό το δίκτυο που λειτουργούσε με τόσο καταστατικές συνέπειες στη χώρα του. Αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε μια κίνηση. Με καταστατική διάταξη που πέρασε στο ΠΑΣΟΚ, απαγορεύεται να συμμετάσχουν σε όργανα του ΠΑΣΟΚ άτομα που υπήρξαν ή είναι μέλη τέτοιων οργανώσεων. Καταργήθηκε στο συνέδριο. Ποιο συνέδριο, πότε, δεν το ξέρω εγώ. Καταργήθηκε η διάταξη. Πότε. Άλλαξε το καταστατικό. Πότε. 7.500 σύνεδροι. Πότε, άσχημα, το πότε μου πήγα. Να ψάξω και εγώ. Πότε, όχι, 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 δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καταστατική διάταξη. Και μάλιστα τότε είχα την τύχη να με φωνάξει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και την. Να θέλετε. Όχι, σα λέω όταν έγινε αυτό. Και του έκανα μία ενημέρωση. Σαν προέκταση αυτού που είπε ο Μανώλης. Εξάλλου, όχι, συμφωνώ με αυτό που λέει ο Κώστα, γιατί επί Ανδρέα Παπανδρέου ψηφίστηκε και ο νόμος με υπουργό τον Μαγκάκη που θεσμοθετεί το ασυμβίβαστο μεταξύ. Ποιο? Η κυρία Διαμαντοπούλου έχει διαγραφεί. Γιατί, σα παρακαλώ, τι σχέση έχει η Διαμαντοπούλου, καταρχήν γυναίκα μα όλοι δεν υπάρχουν. Μιλάμε σοβαρά τώρα, μιλάμε για τη μασονία, δεν μιλάμε για παρακαλέσει. Μιλάμε για τη μασονία. Εάν την εννοείτε τη μασονία μετά από αυτά που ακούσατε στο επίπεδο αυτό, τότε. Πρέπει, κοιτάξτε, η γραμματεία μας λέει ότι πρέπει να τελειώνουμε γιατί πρέπει να παραδώσουμε το κινηματοδέντρο σε ορισμένη ώρα και ο Σεβασμιότατος θα διαβάσει το ψήφισμα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ σύντομα επιγραμματικοί στις απαντήσεις.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι τόσο ευρύ που χρειάζεται να γίνει ξανά και ξανά συζήτηση. Δεν τελειώνει. Απλώς επαναφέρουμε στη μνήμη μας οι παλαιότεροι και σε κάποια σημεία αρχίζουν να υποψιάζονται οι νεότεροι για το τι συμβαίνει. Δεν θα τα μάθουμε όλα εδώ, δεν θα τα πούμε όλα. Δεν προλαβαίνω. Για γυναικείο μασοχισμό, επειδή ξέρω και τη λειτουργία των στοών στην Ευρώπη, το γαλλικό σύστημα έχει γυναίκες. Και έχω πρόσφατα πάρει από μασόνο, ξέρετε, έρχονται μασόνοι ή εν υπνώση μασόνοι και μας δίνουν τα κείμενά τους, όπως και σε εσάς. Έχω ολόκληρη βιβλιοθήκη με τα κείμενα της στοάς μέσα. Απλώς για την πληροφόρησή μου. Κυρίως δεν ενεργούν, έτσι να το ξέρετε, χείρες μασόνων, οι οποίες είναι χριστιανές ορθόδοξοι και αφού πεθάνει ο σύζυγός τους, έρχονται και μας δίνουν καταστατικά κλπ. Κλπ. Περιοδικά. Λοιπόν, υπάρχει το γαλλικό σύστημα της ΤΟΑΣ, το οποίο υπάρχουν και γυναίκες και αναφέρονται και ονόματα για την ελληνική κοινωνία. Αλλά δεν κατονομάζω τίποτε για το οποίο ως ερευνητής δεν έχω κατοχυρωμένη την απόδειξή. Γι' αυτό αναμείνετε στο ακουστικό σας. Γιατί δεν γίνεται έλεγχο στη θεολογική σχολή για να βρούμε τους καθηγητές μασόν? Λέει εδώ 70% όχι. Μην το παρατραβήξουμε. Υπήρξα και εγώ μέχρι πρόσφατα διδάσκαλος. Υπάρχουν θεολόγοι μασόνοι που να διδάσκουν στα σχολεία? Και στη μέση εκπαίδευση κάποιοι υπάρχουν, αλλά και στις θεολογικές σχολές υπάρχουν και υπήρχαν και παλαιότερα. Πατέρα Γεώργη, για τη θάλια δραγόνα στο Υπουργείο Παιδείας. Συγγνώμη, σταματώ. Ναι, θα σας παρακαλώ. Τα φωνάζουν όλοι. Τότε θα έπρεπε να τα ομαδοποιήσετε εσείς. Διότι, σας παρακαλώ, πέστε τουλάχιστον, δεν θα κάνουμε καμία παρεμβολή, αλλά δεν μπορούμε, θα μας πούν ότι είμαστε ύποπτοι, διότι δεν αναφέρουμε κάποιες ερωτήσεις. Μπράβο. Συγγνώμη πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σταματήστε μισό λεπτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Οι ερωτήσεις είναι τόσες ώστε θα έπρεπε να καθίσουμε ως 6 ώρα. Η αίθουσα πρέπει να παραδοθεί στις 2 η ώρα. Και γι' αυτό ενδεικτικά θα έλεγα από μία ερώτηση να απαντήσουν και οι υπόλοιποι οι ομιλητές και κατόπιν να διαβαστεί το ψήφισμα, διότι ακολουθεί άλλη εκδήλωση. Όμως, προτείνω, χωρίς να έχω καμία αρμοδιότητα ιδιαίτερη, αυτές οι ερωτήσεις κατά κάποιο τρόπο, αν είναι δυνατόν, να απαντηθούν από το φύλλο, από τα επόμενα φύλλα της Χριστιανικής. Θα είναι μια καλή... Ακόμα συμπληρώνω εγώ ως πρόταση, γιατί δεν εξαρτάται από εμάς, θα μπορούσε να γίνει ίσως μια εκπομπή στο ραδιοφωνικό σταθμό της θυσίας του Πειραιός με τον Κώστα για να απαντηθούν οι ερωτήσεις αυτές. Παρακαλώ δύο μόνο ερωτήσεις που είναι οι πιο κρίσιμες, γιατί θα θεωρηθεί ότι εγώ ως κληρικός αποσιωπώ τέτοιες ερωτήσεις. Πρώτον, ο Ιησούς Χριστός θα δέχεται τους πάντες. Γιατί να μην δεχτούμε και εμείς και τους τέκτονες? Απάντηση του Ιερού Χρυσοστόμου. Δε, με δύο λόγια, ο Ιησούς Χριστός εδέχεται κόρνας και τελώνας για να πάψουν να είναι κόρνες και τελώνες. Έτσι δεχόμεθα και τους μασόνους. Και το τελευταίο, γιατί επαναλαμβάνεται σε πολλές περιπτώσεις, οι ιεράρχες δεν είναι μασόνοι. Κοιτάξτε πώς διατυπώνει. Απαιτείται να γνωρίζουν. Κοιτάξτε, δεν κάνει, και συγγνώμη σεβασμιότατε, εξαιρούνται οι παρόντες και κυρίως εσείς με τη μαγειτικότητα και την ορθοδοξία σας. Ήθελα να πω το εξής, σεβασμιότατε. Ήθελα να πω ότι δεν είναι χειροτονία που κάνει τον παπά και μάλιστα τον επίσκοπο. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο μεγαλύτερος εκκλησιολόγος της παραδόσεώς μας, ότι όταν χειροτονούνται οι 7 για να αναλάβουν το κοινωνικό διακονικό έργο στην Εκκλησία, λέει προσθήκη πνεύματος εγένετου. Υπάρχει προσθήκη η οποία προϋποθέτει την εσωτερική χάρη. Τότε χειροτονείται κανείς. Επομένως, όπου δεν υπάρχει χάρης και έχουμε βολέματα παντός τύπου και γίνεται κάποιος ακαμάτης ή φαγάς που έλεγε ο Κοραής ο Μακαρίτης, ή κάποιος άλλος φιλόδοξος γίνεται επίσκοπος, ο ένας παπάς, ο άλλος επίσκοπος, εκεί όχι μόνο μασόνους θα βρούμε και διαβόλους και τριγόνους. Εγώ δεν σας έχω δώσει την εντύπωση στην άδεια που φοβάμαι από τα λόγια μου, έτσι, καμία. Γιατί έτσι πορεύτηκα σε όλη τη ζωή.
με την αγάπη του Σεβασμιωτάτου όλη η παρέμβαση μου αυτή. Απλώς είναι πάρα πολλές ερωτήσεις. Μόνο να τις διαβάσω θέλω μέχρι το απόγευμα. Λοιπόν, άρα η πρόταση του Μανώλη του Μιλιαράκη είναι πολύ ωραία. Σε μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού, ευχαρίστω να κάτσω και 2 και 3 ώρες. Και να απαντήσω σε όλα. Και μετά. Δεν αρνούμεθα τίποτα. Λοιπόν, να κλείσουμε γιατί πρέπει να παραδώσουμε τον λόγο στον χώρο. Επιτρέψατε μου να διαβάσω το ψήφισμα για να το εγκρίνετε, διότι εδώ θα δείτε πραγματικά το στόχο και το σκοπό αυτής της συνεδριάσεως, η οποία δεν έγινε φυσικά για να εκφράσουμε απλώς και μόνον την αντιπαράθεσή μας, αλλά θέλει να έχει ένα στόχο και ένα σκοπό. Ψήφισμα της ομιγύρεως όσων συμμετείχαν στη μερίδα της 29ης Νοεμβρίου 2009 με θέμα Μασονία και Νέα Τάξη σχέσεις του τετονισμού με τον χριστιανισμό, την πολιτική και τη δημοκρατία. Πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελλάδας Μητροπόλεως Πειραιώς από την εφημερίδα Χριστιανική στο κοινοθέατρο Αττικών, ένα του ιερού ναού του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Η εφημερίδα, λόγω του θέματος, αφιερώθηκε στους μεγαλιστούς Εθιμανδρίτη, Επιφάνεια Θεοδωρόπουλο και τον Νικόλαο Σορδάκη, ιδρυτή της Χριστιανικής Δημοκρατίας, οι οποίοι με τα βιβλία τους απεκάλυψαν το αντιχριστιανικό και δημοκρατικό χαρακτήρα της Μασονίας. Γιατί τώρα η εκδήλωση? Σημαντικά γεγονότα διεθνούς και εθνικού επίπεδου επαναφέρουν στην επικρότητα το ρόλο οργανώσεων που λειτουργούν κατά τρόπο μυστικό και συνωμοτικό και τελευταίως συντατικοποιούν τη δράση τους με βασικούς στόχους. Πρώτον, την πολιτισμική ισοπαίδωση των λαών με κύρια μέσα το θρησκευτικό συγκριτισμό και την απαξίωση παραδοσιακών αρχών, θεσμών και ιδανικών, πάγιες του ιδιώξης της Μασονίας και των παραθυράτων της. Βλέπει αφού Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για αφαίρεση τιμίου σταυρού από τα σχολεία, πολεμική κατά του μαθήματος των θρησκευτικών, απαγόρευση προσευχής και άλλα. Δεύτερον, την παγκοσμιοποίηση σε όλους τους τομείς, με κατάληξη στη διακυβέρνηση των λαών μέσω μιας παγκόσμιας.
Έμεσα ή άμεσα φαίνεται ότι οι μασόνοι υπηρετούν τα συμφέροντα των πρωτοκρατών, της μιας ή άλλης πατρίας και όχι του λαού ολοκλήρου. Η απόδειξη πολιτικής δράσης των μασόνων προκύπτει από πλήθος γεγονότα, κάποτε με εγκληματικούς στόχους και σκοπούς αυσιβιβάστους με την εθνική ανεξαρτησία. Το σκάνδαλο της αλληλικής στο ΑΣΠΗ 2 το 1981, που συμμετείχε σε συνεργασία με τη Μαφία, την Τράπεζα του Βατικανού και την Αμερικανική ΣΥΑ στην ανατροπή της αλληλικής δημοκρατίας και την διακυβέρνηση της χώρας με προεδρικό καθεστώς μασονικού χαρακτήρα και αμερικανικής εξάρτησης. Εξάλλου, το οικονομικό σκάνδαλο της ΠΗ2 ήταν τεράστιο, αφού στο ΑΜΕΜΕ είχε διεισδύσει σε κέριους τομείς της κυβέρνησης και της δημοσίας διοίκησης Ιταλίας, ώστε να υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον. Ενδεικτικά αναφέρομαι σχετικά έργα και δημοσιεύματα. Η μασονία συσπηρώνοντας φιλοδόξους ανθρώπους μέσα στις μυστικές στοές της για να επιτύχουν τη μασονική αλληλεγγύη, καλλιεργεί το αντιδημοκρατικό πνεύμα, υπονομεύοντας την ισορροπία της δημοκρατίας αλλά και σε περίοδους κρίσιμες στην εθνική ασφάλεια, ώστε να προκαλεί κάθε ελεύθερο πολίτη και κάθε χριστιανό που εκτιμά τους αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού λαού για την πίστη και την πατρίδα. Για την απόδειξη των ανωτέρων αναφέρουμε ουνικά αντιδημοκρατικά χαρακτηριστικά της μασονίας. Πρώτον, είναι μυστική συνωμοτική οργάνωση μιας ολιγαρχικής ελίτ που συνάπτει συμμαχία συμφερόντων με στόχο την εξουσία εις βάρος των άλλων πολιτών. Δεύτερον, διακρίνει καθαρούς και εκλεκτούς μασόνους και βεβίλους με ρατσιστικό τρόπο όπως χαρακτηρίζονται εκτός του ΑΣ. Τρίτον, αποκλεί από τους κόλπους τους οικονομικά ασθενείς, τους αγρότες, τους εργάτες και τους μάλλους. Είναι καταρχάς ρατσιστική συμμαχία των λευκών αστών. Τέταρτον, συνδέθηκε με την Αγγλία, κυρίως αγγλική κυρίως αποικιοκρατία, το οικονομοπολιτικό πραξικόπημα σκάνδαλο της αλληλικής του ΑΣΠΗ2 και το σύγχρονο ιμπεριαλισμό. Πέμπτον, οι μισοί περίπου πραξικοματίες της Χούντας και μέλη των κυβερνήσεων δικτατορίας ήταν μασόνοι. Έκτον, η μασονική δράση για τη λήψη αποφάσεων είναι αυστηρά ιεραρχική, όπου οι χαμηλόβαθμοι μασόνοι αγνοούν τα μυστικά και δεν ελέγχουν τους υψηλόβαθμους που επιβάλλονται εκ των άλλων ασκώντας και με απειλές στον νόμο της σιωπής. Έβδομον, η μασονία έχει στενές σχέσεις με στοές του εξωτερικού, κυρίως της Αγγλίας και των ΗΠΑ, και εξαρτάται από συνιστικά διεθνή κέντρα του υπεριαλισμού και της παγκοσμιοποίησης ανεξέλεγκτα. Όγδον, μέσα στις στοές επιβάλλεται προληπτική λογοκρισία και απαγορεύεται η ελευθερία της εκφράσεως για πολιτικά και σχετικά θέματα, αν και η μασονία καυχάται για την ελευθερία της έρευνας, της αλήθειας και το πνεύμα του διαφωτισμού. Ένατον, η μασονία καταδυναστεύει την ελεύθερη συνείδηση, επιβάλλοντας φρικτούς όρκους, αδιαφορώντας για την αξιοπρέπεια των προσώπων που απειλεί ακόμη και με κίνδυνο της ζωής τους. Δέκατον, γενικά η μασονία αντιστατεύεται πλήρως τη διαφάνεια που αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο της δημοκρατίας, η οποία απαιτεί φως, πειθό, λόγου, ανιδιοτέλεια και παρησία, τα οποία ενισχύουν την ισοπολιτεία και την αξιοκρατία. Και δέκατον, τέλος, συνεπία των ανωτέρων, η σκοπή, η δομή και η μέθοδοι της μασονίας αντιστατεύονται με συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος, διαπρεπής δικαστική και νομική διακήρυξη από το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του δικαστή και της ιδιότητας του μασόνου που θέτουν υπεράνομον την υπακοή στα μασονικά συντάγματα. Προτάσεις. Για τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο να ανανεώσουν την καταδίκη της μασονίας, ενημερώνοντας τον ελληνικό λαό και γενικά τους χριστιανούς για την απάτη και τους πραγματικούς σκοπούς και τις μεθόδους μασονίας στα πλαίσια της ελληνικής πολιτείας και σε διεθνές επίπεδο. Δεύτερον, επίσης καλούμε την πολιτεία και την ανεξάρτητη δικαστική εξουσία να ελέγξουν την εφαρμογή του συντάγματος και των νόμων εκ μέρους των μασονικών στοών, θωρακίζοντας τη δημοκρατία και προφυλάσσοντας την εθνική ανεξαρτησία από μυστικές και ανεξέλεγκτες δυνάμεις και συμφέροντα που εξαρτώνται από κέντρα του εξωτερικού. Ιδιαίτερο ζητούμε την διάλυση του Τεκτονικού Ιδρύματος, γιατί πρώτον, έχει παρεκκλίνει του σκοπού του και εξαπατά το κράτος, αφού ιδρύθηκε με στόχο και σκοπό την ευόδοση έργων ευποιίας, η δία διαπεριθάψεως ενδεών και μορφώσεως απόρων παιδών, αλλά κύριο έργο έχει την ίδρυση και λειτουργία και συντήρηση μασονικών στοών και την προώθηση λατρείας του ΜΑΤΣ. Δεύτερον, το Τεκτονικό Ίδρυμα πραγματοποιεί μίσεις και εμφανίζεται ως δίθεν σωματείο, ενώ νομικός είναι ανύπαρκτο χωρίς δικαστική αναγνώριση. Για όλα τα παραπάνω, έχουμε στη διάθεση κάθε αρχής φάκελο αδειασής των στοιχείων για την αντισταγματική και παράνομη λειτουργία του Τεκτονικού Ιδρύματος. Παρακαλώ λοιπόν να δηλώσετε εάν εγκρίνετε αυτό το ψήφισμα. Και τώρα να σηκωθούμε να ψάλουμε το θούριο της Εκκλησίας μας και να αποχωρήσουμε εν ειρήνη. Βέβαια ότι θα υπάρξει, θα το καταθέσω στην ιεραρχία βέβαια το ψήφισμα αυτό και καθώς και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και στην κυβέρνηση με σκοπό, όπως αναφέραμε, τη διάλυση του Τεκτονικού Ιδρύματος και την αποκάλυψή του ως μιας μη γνωστής θρησκείας, η οποία απεργάζεται
την παγκόσμια κυριαρχία, την παγκόσμια κυβέρνηση και την επιβολή της ψευδοθρησκείας του εσφόρου.